και πρέπει να είναι και μία μπροστά. Θα σου πω, τα έχεις σημειώσει μία. Δύο άντρες συναντιούνται στον δρόμο. Αν και κανονικά είναι αδύνατο να συναντηθούν. Αλλά εδώ είναι θέατρο και όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ είναι στον πέμπτο, ψηλά είναι. Έχει ωραία θέα. Βουνό. Θάλασσα. Θάλασσα εντάξει. Τώρα καταλάβω, εσείς πάλι ζωντανός. Πεθαμένος εδώ και χρόνια. Ξέρω. Από τότε αεροπλάνο εσείς κάτω. Τάφ, χώμα. Μη μου το θυμίζεις. Άλλε. Άσε. Και εδώ πάνω, θαύμα. Περαστικός. Φάντασμα. Πες το κι έτσι. Ψηλό φάντασμα. Γυναίκα σας ψηλή. Κανονική. Πολύ ωραία. Ψηλές γυναίκες, πολύ νευρικές. Κόρη σας. Το ίδιο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άντε χτύπα. Δεν ξέρω, θα μην θέλει. Γιατί να μην σε θέλει. Μήπως έχει άλλο. Κανένα δεν έχει. Χτύπα. Η Κάτια μαθαίνει στην Ιωκάστη να ξεχωρίζει το σωστό σπαράγγι. Και μετά διαφωνούν για το Σάββα. Και του είπα, αυτά να τα βάλεις εκεί που ξέρεις. Γλώσσα, τι γλώσσα. Δεν έφαγα εγώ τόσα χρόνια στις κουζίνες για να έρθει ο πρώτος τυχόν προμηθευτής να μου πασάρει το λάθος σπαράγγι. Πίσω πως είσαι, τρύπα. Πάρε τα σπαράγγια, το φορτηγό, τα σκυλάδικά σου και δρόμο. Τα σκυλάδικα. Στη διαπασό μου ήρθε με το γαζέτο φωτοτέλο. Εμένα τα λαϊκά μου αρέσουν, ε. Ρε μαμά, εγώ έχω το πρόβλημά μου. Τα ζώδια ψάχνεις. Τίποτα, έτσι. Δεν μου λες. Αν υποθέσουμε ότι έχεις σκοτώσει κάποιον. Γιατί να το υποθέσουμε. Υποθετικά. Δεν θα έπρεπε να ενημερωθούμε. Οι εφημερίδες δεν θα έπρεπε να αναφέρουν το περιστατικό. Εξαρτάται. Από τι. Από το αν βρίσκεται το χρόνο στο Λέοντα. Άισι χτύπια εδώ μέσα. Εγώ έχω το πρόβλημά μου. Δεν μου λες το πρόβλημά σου, Κάτια μου. Για τα σπαράγγια μου λες. Τα σπαράγγια είναι το πρόβλημά μου. Γιατί δεν πας σε κάποιον ειδικό. Μου είπε για έναν ψυχολόγο. Μόλις τώρα ήρθα από τη Βιέννη. Ή από την Αυστρία. Δεν θυμάμαι. Πάντως, κάνει θαύματα. Πας σε Ήπειρο και βγαίνεις Παρθενώνας. Ο κανονικός, όχι οι πέτρες. Δεν καταλαβαίνεις. Τα βλέπεις αυτά εδώ. Αυτό είναι το σωστό σπαράγγι. Τρυφερό. Το κοτσάνι του σκούρο βεραμά. Όσο ανεβαίνει προς τα πάνω, χρυσίζει. Η μύτη του σκληρή όσο πρέπει. Γι' αυτό εδώ είναι το λάθος. Κίτρινο πάνω κάτω, μαραγκιασμένο, κλεπονιάρι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι το μαντίνα σου έχει διαλύσει τα νεύρα. Έχω την ευθύνη ολόκληρου εστιατορίου, μαμά. Μόνο την κουζίνα. Σε ένα εστιατόριο η κουζίνα είναι το άπαν. Το άπαν ενός εστιατορίου είναι σερβιτόρι. Πόσο σε κοιτάξω, πόσο σου χαμογελάσω. Θυμάμαι ένα παλιά στο Παρίσι, εσύ δεν είσαι γεννητή. Τα μάτια του άξιζαν πιο πολύ από όλο το φουαγκρά. Βιολετιά, όπως εκείνο το μεταξωτό ταγέρ που φορούσα στα βαφτίσια σου. Θυμάσαι, εξαιτίας του αγόρασα εκείνο το ταγέρ. Αυτό θα πει σωστό εστιατόριο. Σωστό εστιατόριο θα πει σωστό φαγητό και σωστή εξυπηρέτηση. Το φαγητό είναι απλώς η αφορμή. Το φαγητό είναι τέχνη. Τέχνη είναι η άμπα. Δεν είναι ο μαϊντανός. Ο δικός μου είναι. Η άμπα είμαι κάθετη. Δεν μου λες. Αυτά που μου έφερες, τα έφερες για να τα μαγειρέψεις ή για τη διδασκαλία. Για τη σαλάτα είναι, μαμά. Α, για τη σαλάτα. Κρίμα, νέο κορίτσι, να ξημεροβραδιάζεσαι πάνω από τις... Κατσαρόλες. Τις ξέρω, μωρό μου, τις ξέρω. Τα βασικά δεν γνωρίζω. Ποια βασικά. Εσύ μέχρι χτες νομίζω το walk είναι πόλη της Ρωσίας. Έχει την ίδια κατάληξη με το Βλαντιβοστόκ. Και μια που λένε για Ρωσία, τι λεφόντισες για την αντιαισθητήρα του μπαλέτου. Μόνο εξώστης. Σιγά, σκαρφαλώνω στα εξήπεδα για 10 μπαλαρίνες. Κόλλα με γέν. Πουλήθηκαν, σου είπα. Να ξανατηλεφωνήσεις και να πεις στο μαμά μου. Άμα πεις η Οκάστη παπαντά μου, θα βρουν. Δεν μου λες, τι θα φάμε τελικά σήμερα εκτός από τους βολβούς.
Σπαράγγια. Βολβούς και σπαράγγια μόνο! Θα βάλεις το μαχιά σου με χρυσό μου! Τώρα θα μου πεις, εδώ σπάζονται άνθρωποι και εμείς για μία δυσπεψία. Βολβή, βολβή κορίτσι μου, ό,τι πεις! Δεν είναι βολβή, είναι σπαράγγια! Αν σε εκνευρίζουν τόσο αυτά τα φυτά, να μην τα μαγειρέψεις. Τίποτα άλλο πιο λιπαρό από σαλάτα θα έχουμε. Πάπια με πετροκέρας. Jesus, πουλί με φρούτα, πώς σου είπε. Κανονικά η συνταγή λέει χουρμάδες. Αλλά πού να το ξέρει τους χουρμάδες ο άχρηστος. Τι ώρα έχει το Στέφανο. Στις 7. Πρέπει να πάρουμε τον μπάρο. Δεν χρειάζεται, θα πω στον Κοσμά. Τι δουλειά έχει ο Κοσμάς. Αφού θα φάει μαζί μας. Θα φάει και Κοσμάς εδώ. Εννοείται. Και ελπίζω να πήρες αρκετά πίσινα. Μετροκέρασα είναι μαμά. Ό,τι είναι. Πήρες αρκετά. Είναι απαραίτητο. Και βέβαια είναι. Όλοι εμείς θα τρώμε κεράσια και εκείνος και την πάπια. Νόμιζα πως θα είμαστε μόνο οικογένεια. Και ο Κοσμάς της οικογένειας είναι. Η οικογένεια του Κοσμά είναι η Βέτα. Η Βέτα είναι απλώς μια σύζυγος. Η δικιά μου. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Είναι τόσο αδιάφορη. So boring. Έλα, τηλεφώνησέ του. Σιγά μην τηλεφώνησε στον Κοσμά. Και θα αφήσουμε το παιδί μου να δει σε λεωφορείο. Θα στείλω ένα ταξί. Oh, τα ταξί είναι πολύ ενοχλητικά. Κυρίως εξαιτίας του ταξιτζή του. Όλοι ξεφυσάνε. Και εκτός αυτού δεν γνωρίζεις και το ποιό τους. Είναι βιοπαλαιστές. Είναι δολοφόνοι. Γιατί να είναι δολοφόνοι. Τίποτα, μια σκέψη κάνω. Δεν πάει καλά. Είχε μούτρα να έρθει και στο μαγαζί. Ήρθε στο μαγαζί, πότε? Το Σάββατο. Έχει έρθει ο Στέφανος από το Σάββατο και πού μένει? Ο Κοσμάς ήρθε στο μαγαζί, μαζί με την Βέτα. Α, oh, so boring. Και ποιος πλήρωσε? Δεν με αφορά. Μπράβο, παιδί μου. Μπορεί τα μαλλιά σου να μυρίζουν ψαρίλα, αλλά έχει τάκτ. Βαρέθηκα. Να πας να τα πουρέψεις. Θέλω να κάνω ένα παιδί. Σήμερα που έχει το αδερφό σου. Με την πρώτη ευκαιρία. Και θα το μεγαλώσεις μέσα στους μαϊντανούς. Άμα γεννήσω θα σταματήσω τη δουλειά. Έτσι ναι. Αλλά πρώτα να βράσεις τα βύσινα. Δύο δουλειές μαζί δεν γίνονται. Κοίτα χάλια. Πού σε αμήνει ο Στέφανος εδώ μέσα. Σε τσεμπές. Δεν είπες πως θα έπαιρνες γυναίκα. Ανυπερθέτως. Και πού είναι. Θα έρθει, φαντάζομαι ότι θα έρθει. Θέλω κι εγώ να κάνω κάτι με τα μαλλιά μου. Να αλλάξω χτένισμα ή κάτι τέτοιο. Τις προάλλες είδα στον δρόμο ένα κορίτσι, μία από αυτές τις έτσι κάπως καλλιτεχνικές φιγούρες, με τα σαρπάκια σαν και σένα. Ερχόταν από απέναντι, κουνώντας πέρα δόθεν από μένο κεφάλι, το κρατούσα από το λαιμό, μακρύς λαιμός, παράξενα μακρύς, και το κουνούσε. Μου κόπηκε ένα πτωή μου. Αλλά όταν πλησίασε, είδα ότι αυτό το κεφάλι δεν έχει ούτε μάτια, ούτε στόμα, κανένα χαρακτηριστικό. Ήταν από αυτά που στερεώνεις την περούκα πάνω και τη χτενίζεις. Αλήθεια θα μου πήγαινε μια ξανθιά περούκα. Ποτέ μου δεν ήμουν ξανθιά. Λέω να πάρω μία περούκα και άμα τσεκάρω πως μου πηγαίνει, να τα βάψω ή να μην τα βάψω. Καλύτερα αυτό, να μην τα βάψω και όταν τρέχω όρεξη για ξανθιά, να φοράω την περούκα. Δεν μου είπες, αυτό το πουλί με τα βύσινα είναι νόστιμο, εμφανισιακά εννοώ, στέκει. Ένας φαρμακοποιός είναι ύποπτος για φόνο και ο Γιούρι αναλαμβάνει καθήκοντα μπάτλερ. Εντελώς νεκρή. Στο παρτέρι της Νερατζάκη. Έφτανε σου λέει το αίμα μέχρι την πισίνα. Η μαφία. Α, τώρα που το λες, αν και εγώ νομίζω... Καλησπέρα κυρία. Καλησπέρα. Σε κλείνω, ήρθε ο άγνωστος. Ήρθα. Ποιος είσαι εσύ. Ποιος είμαι εγώ. Εγώ θα σου πω. Ήρθα σπίτι. Σπίτι ήρθες. Δεν νοικιάζεται τίποτα εδώ. Μόνο διαχειρίζεις με στο τρίτο. Ο ρώτησε εκεί. Εγώ πέμπτο θέλω. Σε αυτό μένουμε εμείς. Ιδιόκτητο. Αυτό θέλω. Σε αυτό μένουμε, είπαμε αγόρι μου. Μη με δαιμονίζεις. Ήρθα για βοήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Από
πού είσαι? Ταλίν, Εστόνια. Πού είναι το Ταλίν, Εστόνια? Βοράς, πάνω. Και εδώ πώς βρέθηκες? Λόγω καθαρίσω. Ποιο να καθαρίσεις? Σπίτι σας. Χρειάζεται. Πράγματι. Αλλά εσύ είσαι άντρας. Μάλιστα. Δεν βρήκες άλλη δουλειά να κάνεις? Λες η Μητράπουλης έκλεισε, κυρία. Ήρθα στην Πουμπία. Really? Και σε συνέλαβα? Έχω χαρτιά μου, κυρία. Δεν μπορούν οι συλλάβουν. Είσαι σίγουρος ότι ήρθες μόνος σου? Δεν είσαι συνεργείο. Παλιά ήμουνα, κυρία. Τώρα όχι. Κι όμως έπαιρνα όρκο ότι κάποιος... Αν θέλετε ξεκινήσω, μπορώ να αρχίσω σφουγγαρίζω. Πού είναι που πάτε? Όχι, νερά, σε παρακαλώ. Η Κάτια είναι στην κουζίνα. Μαγειρεύει ένα πουλί με κάστανα. Χρειάζεται ηρεμία. Με τα λέει να κάνει παιδί. Ωραία είστε. Πράγματι. Όχι ψηλή. Ψηλές γυναίκες πουλί νευρικές. Ξέρεις γιατί. Τις έχουν καταστρέψει εσπρέσο. Η Βιβί, ας πούμε, ακόμα και όταν είναι ακίνητη τρέμει. Ειδικά μετά το φόνο. Άκουσες τίποτα για το φόνο εκείνης της αισθητικού? Τη βρήκα το Σάββατο το βράδυ στα παρκέλια της Βιβί Στερετζάκη, κάτω από τη μεζονέτα της. Την ήξερα, ξέρεις. Την έπαιρνα συχνά για καθαρισμό. Ωραία κοπέλα, αλλά αμήλυτη. Η σιωπή της τη σκότωσε. Λέει την Νάντια, κυρία. Τη γνώριζες? Όλοι ξέρουμε την Νάντια, κυρία. Φυσικά, το καλύτερο μανικιούρ της αγοράς. Έχεις ιδέα ποιος μπορεί να τη σκότωσε? Εγώ είμαι ο Κουμουνθούρος. Ξέρεις αυτό με τα φαρμακεία. Τον ξέρεις? Όχι. Και βέβαια, πώς θα τον ξέρεις? Εσύ φαίνεσαι τόσο υγιής. Από πού κι ως που να ξέρεις ένα φαρμακοποιό? Λένε πως ήταν εραστής της. Έγκλημα πάθους, you know. Αλλά εγώ αποφεύγω να τοποθετηθώ. Ο Κουμουνθούρος είναι παλιός οικογενειακός μας φίλος. Νάντια, κυρία. Όταν είχαν δει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι της αισθητικού, το είχαν δει. Μέχρι και ένα ρετσάκι που είναι μείος. Αλλά αυτό είναι παρκέ στοιχείο. Και το δικό μου μπορείς να το δεις ένα σωρό φορές έξω από το κομμωτήριο του Θέμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αν βρεθήκα μια κομμωτριά του μαχαιρωμένη θα φταίω εγώ. Έτσι δεν είναι? Με μένα τι θα γίνει, κυρία? Τι να γίνει με σένα? Αν έχεις οποιαδήποτε πληροφορία για το φόνο, να πας στην αστυνομία να καταθέσεις. Άφοβα! Έτσι όπως ταιριάζει σε έναν άντρα που σφουγγαρίζει. Επιμένεις ότι ήρθες μόνος σου? Ολομόνης, κυρία. Πώς σε λένε, είπες? Γιούρι, κυρία. Γιούρι! Εντελώς βρετανικό! Οι άμα σου αρέσουν? Δεν έχω τηλεόραση, κυρία. Αχ, αλήθεια! Εμείς έχουμε τρεις. Όποτε θέλεις να έρχεσαι να βλέπεις. Ευχαριστώ, κυρία. Δώσε τη δουλειά τώρα. Δώσω! Μπάτλερ! Ξέρεις από μπάτλερ? Μουσχαράκι πάπρικα, ξέρω. Του κάνω πολύ γνώστη. Για τα μουσχάρια, με την Κάτια! Εσύ θα αναλάβεις τα υπόλοιπα. Πότε θέλεις να αρχίσει? Σήμερα! Today, τι γίνεται? Είναι μια πολύ special day. Έρχεται ο γιος μου Στέφανος και... Μια χαρά είναι today! Στο τραπέζι θα σερβίρεις εσύ! Θα σε γνωρίσουν όλοι! Λοιπόν, πήγαινε τώρα μέσα, εκεί θα βρεις την άλλη κυρία. Αχ, καταφωνή! Κάτια, να σου συστήσω τον Γιώργη. Για το μίξερ, έλα μέσα. Μια στιγμή, παιδί μου. Από πότε δεν ήρθε ο άνθρωπος να πιει ένα grapefruit και να λαμβάνει? Δεν μπορώ να περιμένω, μου έχει σπάσει τα νεύρα το κολομηχάνημα. Δυσπινής λίγο νευρική. Η Βολφή, καταλαβαίνεις. Τώρα δεν είμαι το παιδί. Ο Γιώργη είναι ο καινούριος μας μπάτλερ. Δεν σε έστειλε αντιπροσωπή για το πολυμίξερ. Είπαμε, είναι ο καινούριος μας μπάτλερ. Γιατί είχαμε και παλιό. Όχι. Αυτό θα παλιώσουμε. Γιούρι, με Κάτια, κάτια. Χαίρομαι πολύ, μισ. Δεν είναι πολύ Βρετανός. Άγγλος είσαι. Ταλίντε ποινή. Πού είναι αυτό, παιδί. Μάντσεστερ. Εστόνια. Τσοτσέλη πρίτη. Εσύ πολύ ωραία. Αν και με άσπρο φόρεμα, άλλη φορά πιο ωραία. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Μαζί όχι, μόνος μου. Πειραγμένος είναι. Δεν είναι χαριτωμένος. Είδα εσάς πριν λίγες μέρες εστιατόριο πλατεία. Στο νησί δεν το φάγω. Όχι νησί. Νησί έχει θάλασσα. Εστιατόριο πλατεία. Όχι. Αυτό το νησί είναι χωρίς θάλασσα. Στεγνό. Dry. Ωστε είναι στην Κάτια, ε.
με έναν άλλο κύριο, ηλικιωμένο. Στηκόταν η πόρτα και μιλάγαμε. Πατέρα σας. Αποκλείεται. Πατέρας της Δεσποινίδος is dead. Τι? Πεθαμένος. Πώς πέθανε? Έπεσε αεροπλάνο. Είχε αεροπλάνο? Εργοστάσιο έχουμε. T-shirt. Τι? Μπλούζες. Α, κατάλαβα. Εργοστάσιο, λιχτά, αεροπλάνο δικό του. Δεν ήταν δικό του, παιδί μου. Επιβάτης ήταν. Ταξίδευα από μια χώρα εδώ κοντά. Μου διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομά της. Ακαριέως θάνατος, πλήρωμα και επιβάτες από καΐδια. Το τι περάσαμε μέχρι να τα γνωρίσουμε το πτώμα του, δεν μπορείς να φανταστείς. Ευτυχώς που όλοι όσοι ταξίδευαν ήταν άντρες. Δεν είναι περίεργο αυτό. Δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ότι οι άντρες είναι βούλα, ενώ οι γυναίκες έχουν ένστικτο. Σου λέει, αυτό το αεροπλάνο θα πέσει. Άρα, ας πιω ένα καπουτσίνο και ας πάρω το επόμενο. Και γλιτώνουν λόγω του ενστίκτου τους, κατάλαβες? Μιέντ. Ωραία. Πήγαινε τώρα μέσα μαζί με την κυρία που σε εκπαιδεύσει. Στον δείπνο πρέπει να είσαι άψογος. Έλα, πάμε στην κουζίνα. Από μη ξεξέρεις. Προσπαθείς να φτιάξω, μάλιστα. Για να δούμε. Αχ, Ρομίλε, Ρομίλε! Ακόμα και νεκρό, οι υπηρέτες σε βλέπουν μπροστά τους. Τέτοιο σου ξέρω το πατέρας του Άμλετ. Ρομίλε! Μπα, αποκλείεται! Ένα ζευγάρι χωρίζει ενώ ετοιμάζεται το δείπνο και κάποιος περιμένει στο χολ την κατάλληλη στιγμή για να αποδείξει ότι ακόμα και ένας νεκρός μπορεί να ανέβει στη σκηνή. Αν σ' αρέσει. Φάγατε καλά προχθές? Εξαιρετικά. Η γυναίκα σου ευχαριστήθηκε? Πολύ. Αυτό έχει σημασία. Λέει το μαγαζί σας έχει τις καλύτερες τουαλέτες. Γι' αυτό και παίρνουμε να πάμε. Είναι πολύ περίεργη με τις τουαλέτες στον εστιατόριο. Την πήγες και στην τουαλέτα? Τόσο πάθος πια. Χρειάζεται διπλωματία. Έχει τη μισή πόλη με το μέρος της. Ένα στραβοπάτημα μπορεί να του θέσει όλου εναντίον. Εγώ είμαι το στραβοπάτημα. Όχι, ρε παιδί, παρεξήγησε. Εγώ παρεξήγησα. Αυτό που εννοούσα. Α, εννοούσε κιόλα. Πρέπει να το χειριστώ προσεκτικά. Μια χαρά το χειρίζεσαι. Γιατί δεν προσπαθεί να καταλάβει? Όλα τα έχει καταλάβει, μην ανησυχείς. Έτσι και με εξετάσουν στη μαλακία σου, περνώ με υποτροφία. Μπορώ. Μακριά. Από μένα μακριά. Εμεί τέλο. Ξενοδοχεία, ερημιέ, αυτοκίνητα, τέλο. Αφού σου λέω το διαζύγιο, το έχω δρομολογημένο. Κρίμα που όταν φτάσει στο σταθμό δεν το περιμένει κανεί. Εντάξει, σου υπόσχομαι. Δεν χρειάζεται να υποσχεθείς τίποτα. Γύρνα πίσω. Πού πίσω? Στην κοιλώτα της Βέγκας. Τάλιωσα τη σπινή σκάρφια. Τέλειωσες. Κεράσκε στο μηχανάκι, έτσι δεν είπατε? Λιώμα έκανα. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιούρι, τον προσέλαβε ο Κάστη. Για ποιο λόγο? Βοηθάω τη σπίτι. Χειρότερα στο συνάδελφο. Ευτυχώς το είδος υπάρχει ακόμα. Θέλει τη λιώσου κάτι άλλο? Πριν από μερικές μέρες, σε πέρασε για τον πατέρα μου. Ας σε παρακαλώ. Ο Ρομίλος ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερός μου. Δεν έχει σημασία. Μετά τα 50 ή ο Κάστη λέει ότι όλοι οι άντρες είστε συνομήλοι. Εγώ δεν είμαι 50. Πάντως φαίνεσαι παραπάνω. Ω, είσαι ανυπόφορη. Εντελώς. Έβαλε τον ξένο άνθρωπο να λιώνει πίσινα ακόμα δεν ήρθε. Η κουζίνα μέσα, βυσινόκηπος. Αλήθεια, τι θυμάσαι πότε είχαμε ζει το βυσινόκηπο? Πρέπει να ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ χρονιά. Πάντως είχαμε πάει τρεις μας. Εγώ, εσύ και η Βέτα. Άρα ο Ρομίλος δεν υπήρχε. Εκτός αν ζούσε και δεν είχε έρθει μαζί μας. Βαριόταν τόσο πολύ το θέατρο. Άσε που μισούσε και τους Ρώσους. Μόνο τον Γκορμπατσόφ ανεχόταν. Αλήθεια, ο Γκορμπατσόφ ζει. Ζει. Πού? Δεν έχω διεύθυνση. Έχεις καλέσει κι άλλον απόψε. Εγώ, ποιο? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάποιος περιμένει στο χώρο εδώ και ώρα. Πάντως αν έχουμε και πέφτω στο τραπέζι, σε προειδοποιώ πως ένα πουλί μόνο δεν θα μας φτάσει. Να πεις στο Γιούρι να βράσει και μπιφτέκια. Τα μπιφτέκια θα ψήνεις. Όπως θέλετε μαγειρέψτε τα. Το θέμα είναι να μην ζηλευτούμε. Είναι και αυτές οι πάπιες. Πιο ανοικονόμητα πουλιά δεν υπάρχουν. Τις βλέπεις στη λίμνη και είναι τέρατο.
Και μόλις τις μαντήσεις, βγάζουν τον γκάζο τρεις μερίδες. Είπε στον κόσμο ότι θα γελήσεις. Τι να κάνεις. Παιδί. Τι σε. Ότι γουστάρω είμαι. Καλά πότε, πώς. Θα τελειώσει το μαγείρεμα πρώτα και μετά. Χειρότερα. Η φυσική σου κατάσταση. Δυσποινείς. Έχεις δίκιο, Γιουρία μου. Γνωρίζεις τον Γιώργο Κοσμά. Είμαι ο καινούριος μας μπάτλερ. Να φέρω πιείτε. Ναι, να... Που είσαι σκέτο, ξέρω. Πού το ξέρεις. Θυμάμαι από Λέσκη. Αυτό πίνει κύριος. Ποια Λέσκη. Μετράπουλης, κυρία. Αυτή που έκλεισε. Πήγαινες εσύ στη χατοπαικτική Λέσκη. Ε. Λέω. Πήγαινες εσύ στη χατοπαικτική Λέσκη. Καμιά φορά. Ρινή. Και κερδίζες. Ενίοτε. Ενίοτε ποτέ. Εσύ στη δουλειά σου. Έχω φέρει τα καρδιά. Μια και θα είμαστε απόψε όλοι μας εμένοι, ίσω την ευκαιρία να υπογράψουμε. After dinner, honey. After dinner. Προηγείται το πουλί της Κάτιας. Τόση ώρα παιδεύεται να βγάλει τα κουκούτσια. Δεν προλαβαίνουμε ο Κάστη. Τα χρέη τρέχουν. Σε λίγο θα αρχίσουν να μας πνίγουν οι τράπεζες. Πρέπει να γίνει μεταφορά της εταιρείας με το τέλος του μήνα. Ακού τώρα κατάσταση. Καλά, πώς σου ήρθε. Είμαι εγώ τώρα να μετακομίσω τα μακό. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Μόνο να υπογράψετε. Και πού θα πάει το εργοστάσιο, είπες. Στη Βουλγαρία. Πού είναι αυτό. Εδώ πιο πάνω. Δηλαδή μπορεί κανείς να πεταχτεί και με τα πόδια. Όχι, με αυτοκίνητο ή με αεροπλάνο. Τα αεροπλάνα ξέχνατα. Εντάξει, εσύ θα διευθύνεις από εδώ. Υπόγραψε τώρα και φέρουμε και ένα στυλό. Τέλος πάντων, περίμενε. Κάπου εδώ το είχα. Είναι ένα έργο τέχνης. Περίπου να το δείξω. Εσύ! Κοσμά! Κοσμά! Έλα, τη βρήκες. Είναι ο! Αυτός με το μετεροπλάνο, δεν βλέπεις! Ποιος να δω! Αυτός ο! Τι ο Κάστη! Τι σημαίνει! Δεν ξέρω, υποθύμησε. Τι ήπιατε! Τι σκατά ήπιατε! Μου λέει, σοκίζομαι. Γιούρι, νέο! Αγουμένη η βρύση! Ό,τι διάλο βρύση! Ορίστε! Είσαι μένα, παιδάκι μου, εδώ! Πέρασαν η κυρία! Κρίμα, ακόμα δεν ήρθα! Τι διάλογο μαζέψαμε όλο εδώ! Εγώ μαζέψαμε εσένα! Κατάλαβα! Έλα, μαμά, σήκω, σήκω! Πέθανα! Εσύ να πεθάνεις! Είσαι καλά τώρα, μαμά! Δεν παίρνω, αργογέ μου! Καλά, πώς φέρθηκες εδώ! Καρφώνεσαι! Με έφερε ο Κοσμάς! Όλοι μαζί ήρθατε! Καρφώνεσαι, σου λέω, μόνο εσύ με βλέπεις! Οι άλλοι τυφλώθηκαν! Άρχισε πάλι τα χαρτιά και τη διέτα. Να ξέρω, πριν από λίγο μια χαρά ήταν. Κατάλαβες μόνο εσύ. Κατάλαβα, κατάλαβα μόνο εγώ. Από την αρχή σου είπα πως ένα πουλί μόνο δεν θα μας φτάσει. Ο πέμπτος όροφος συγκλονίζεται εξαιτίας της αλλαγής των συνόρων, ενώ μαθαίνουμε για την κρυφή ζωή των Ρωσίδων στην Ελλάδα. Να κάνω τι εδώ. Πάντως όχι δάσκαλος. Πες κι εσύ. Να πάει στο εργοστάσιο. Να πάει στο εργοστάσιο. Τώρα μάλιστα που θα μετακομίσει εδώ παραπάνω, είναι μια ωραιότατη ευκαιρία να αλλάξει τις παραστάσεις. Ποιος θα μετακομίσει. Το εργοστάσιο θα το μεταφέρει ο Κοσμάς. Πού θα το πας, Γλυκέ μου. Στην Βουλγαρία. Είδες, θα γνωρίσεις και μια καινούργια Ήπειρο. Φυσικά πήξε επιτευτό εγώ για το μακό. Δεν είναι μακό, είναι t-shirt. Αν και λίγο ξεπερασμένα, γι' αυτό δεν πολύ φεύγουν. Μια χαρά πάει το εργοστάσιο. Απλώς θέλει να αλλάξει λίγο τον αέρα. Και βγήκε τη Βουλγαρία. Μπορεί η μπλούζα να περνάει μια μικρή κάψη αυτόν τον καιρό,
Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Σύντομα θα επανέλθουμε στα αρχικά στάδια, τα οποία φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε. Δεδομένου μάλιστα και του χαμηλού κόστου λειτουργία εκεί, προσβλέπουμε σε υψηλή κερδοφορία. Και πια και θα είμαστε όλοι απόψε μαζεμένοι, νομίζω την ευκαιρία να υπογράψουμε τα άπειρα εξούσια. Τούσου! Γιοκάστη στάζει. Εγώ δεν κάνω για γλούσε. Γιοκάστη είναι επίγον, πρέπει να σου μιλήσω. Είναι επίγον, ξεφανέρω, πρέπει να σου μιλήσω. Σ' ακούω και εδώ. Τι ακούς! Τίποτα δεν ακούς. Άκουσες τίποτα. Δεν είπες ότι θέλεις να μου μιλήσεις. Εγώ! Ποιος! Κανείς, μια συζήτηση κάνουμε. Καταλαβαίνεις τι λέει. Έχω σταματήσει τις προσπάθειες. Πάντως αποκλείεται να σταματήσω τις σπουδές μου. Μα σπουδάζεις τόσα χρόνια, Στέφανε. Πού θα πάει αυτό το βιολί. Ποιανό είναι! Και θα ζήσεις μόνο από τα μαθήματα. Έχω και το μερίδιο μου από το εργοστάσιο. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Τρία χρόνια τώρα δεν έχω ζητήσει τίποτα. Ένα μηνιαίο επίδομα το δικαιούμαι. Μίλες μηνιαίο επίδομα, Χάνελες, και είσαι πολύτεκνος. Έτσι κι αλλιώς ποτέ μου δεν ήθελα πολλά λεφτά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το πιάνο. Παίζει πολύ ωραία, κύριος. Καλά κάνει και μπήκα τη μέσα. Χολ, πουλί σκουτινό. Καλά, σε βλέπει κι αυτός. Όποιος θέλω με βλέπει. Αφεντικά και δούλη, ένα. Δεν είναι ψηλή, ωραία είναι. Παλιά ήταν ωραιότερη. Παλιά όλοι είμαστε ωραιότεροι, αγάπη μου. Αγάπη μου, λες όλοι υπηρέτη. Δεν είναι υπηρέτης, είναι μπάτλερ και τον λένε Γιώρικ. Στέφανος. Ωραία παίζει. Ορίστε, ήδη μου και ο Αλβανός. Δεν είναι Αλβανός, είναι από το Ταλί της Τούμπια. Ναι, τη χώρα που φύγει τη μουσική. Σοβαρά. Έχεις πρόβλημα με τους ξένους, Κοσμά. Εγώ τι πρόβλημα να έχω. Επειδή διακρίνω μια ηρωνία. Καμία ηρωνία. Απλώς φρονώ και είναι περισσότερο χρήσιμο στις πατρίδες τους. Σε αντίθεση με κάποιους Έλληνες που είναι άχρηστοι οπουδήποτε. Εμένα πάντως οι ξένοι μου αρέσουν, ιδιαιτέρως η Άπα. Ο Αλβανός είναι Αλβανός. Ο προορισμός του είναι καθεστή του. Λοιπόν, σε λίγο δεν ξέρω και ποιος κοιμάται δίπλα μας. Και που ξέραμε, χάλια ήταν. Ακόμα του μου το ρουχαλιτό σου. Εγώ δεν ρουχαλίζω. Γιατί, κοιμόσαστε μαζί. Τι λόγια είναι αυτά, παιδί μου, ας ακούσει και κανείς. Πρόκειται για τα πυρεξούσια. Πυρεξούσια, ακόμα τα χωνέψαμε τα φύσινα. Γιώρη, κάθε πεις. Άσε, Γιούρη, πάω εγώ. Εγώ τι κάνω, πως δεν με βλέπεις. Come here and tell us about Nadia. Ποια είναι η Νάντια? Η αισθητικός που βρέθηκε και σφαγμένη. Η μανικιούρισα της Βέτας. Αυτή η Νάντια. Είχε αναλάβει και τη Βέτα. Δεν είδα καμιά βελτίωση. Καλά, και εγώ και πώς. Το Σάββατο το βράδυ στα παρτέλια της Βιβλής Τερατζάκη. Είσαι σίγουρη? Η Βιβλή πήξε αυτό της. Βρισκόταν στη σκεπαστή περάντα όταν είδε την αισθητικό μπρούμι ήταν δίπλα στο αυτόματο πότισμα. Ο Γιώρικ και αυτή ήταν πολύ δεμένη. Very close. Έτσι δεν είναι, Γιώρικ? Δεν ξέρω, λίγο μάλιστα. Και δεν ξέρουμε ποιος τη σκότωσε. Εγώ είμαι από Μουνδούρος και η Βιβλή το ίδιο. Λένε πως αυτή η Νάντια ήταν ερωμένη του. Μπορεί από ζήλια, μπορεί από πλήξη. Δεν σκοτώνεις από πλήξη, μαμά. Σκοτώνεις, παιδί μου, σκοτώνεις. Προκειμένου να σε σκοτώσει η πλήξη, σκοτώνεις. Σε θέλω. Όχι απόψε, αγάπη μου, έχω πονοκέφαλο. Για αισθητικό της προκοπής είχαμε και βάλτε κατά την ξεπαστρέψου. Το κέρατό μου. Γιατί κάτι να χαλαρώσεις. Ήπια, δεν θέλω να δω. Τώρα σοβαρά σκοτώσαν τη μανικιούρισα της Βέτας. Δεν ήταν μόνο της Βέτας. Ολονών μας ήτανε. Πάντως ο Κουμουνδούρος αποκλείεται να το κάνει. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Η μια χαρά άνθρωποι δεν κυνηγάνε ρωσίδες. Νάντια είναι από Λιτόνια, κυρία. Ρωσίδες είναι όλες. Γίνατε εσείς χιλιακομμάτια για να μπερδευόμαστε εμείς. Ούτε με αυτούς την ωραία Ελλάδα το γνωρίζουμε. Μόνο τα βασικά. Ανατολικά με την Τουρκία και νότια με την Κρήτη. Για τα υπόλοιπα σύνορα πρέπει να τηλεφωνούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με την Κρήτη δεν συνορεύουμε. Από πότε? Ποτέ δεν συνορεύαμε. Και νοτιός δεν έχουμε. Την Αφρική κατά κάποιο τρόπο. Την Αφρική? Σε τι να σου ορκιστώ? Με την Αφρική? Συνορεύουμε με την Αφρική? Ακούς, αλλάξαμε σύνορα. Είναι ελεύθερος. Και δεν μπορούσες να μου το πεις τόσα χρόνια. Έπρεπε να πετάνεις πρώτα για να το μάθω. Νάντια, κυρία, δεν είναι Ρωσίδα. Άμα ήταν, μου είχε πει. Είχε πει εσένα ότι είναι Ρωσίδα. Εμένα, από πού και σου πω. Επειδή βλέπω. Τι λες, παιδί μου, έχεις αίσθηση. Όχι, κυρία. Μάτια έχω. Έβλεπες εσύ την Νάντια. Και είσαι τρελή. Πότε την έβλεπες? Μεσημέρι ήρθανε. Πού ήρθανε? Στου Βενζινάδικο. Δούλευα για λίγο εκεί. Με αυτοκίνητο ήρθα. Τι να κάνουμε.
Για βενζίνη, βενζινάδικο ήταν. Και μετά. Γεμίσατε και φύγατε. Για να πάμε πού? Δεξιά. Γεια σου, δεξιά όπως μας. Καλά εσύ δεν μιλάς. Δεν έχεις τίποτα να πεις. Το τι έβαλες ένα γονό στο σπίτι σου, αυτό έχω να πω. Τα λύνεις τόνια, μην ξαναλέμε ίδιο. Αυτό έχεις να πεις. Κυκλοφορείς με την πρώτη ρωσίδα πουτάνα στα βενζινάδικα και αυτό έχεις να πεις. Νάντια, όχι πουτάνα. Όχι, δεν ήταν πουτάνα, ήταν η Jane Eyre. Όχι πουτάνα, έχει παιδί. Παιδί, από το κουμουνδούρο. Όχι. Αλλά, όχι, μην μου πεις ότι, όχι Κούσμα, όχι. Όλα τα άλλα ναι, αλλά αυτό, όχι. Άκουσες τι σου είπα, πρέπει. Όχι, όχι, όχι. Μα είσαι τρελή, ξένε μου, τι φαντάστηκε. Από άλλα άντρα έχει παιδί. Και πού είναι αυτός ο άντρας τώρα. Γιατί δεν παρουσιάζεται, να λύθει η παρεξήγηση. Άντρας δεν ξέρω, παιδί είναι η γιαγιά του, Ρίγα. Ποιον λένε Ρίγα, το παιδί είναι η γιαγιά. Ρίγα, λένε την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Α, πολλά γεγονότα, πολλά γεγονότα, πολλές χώρες και πολλές πληροφορίες. I'm so confused, δεν ξέρω, χρειάζομαι χρόνο. Τελείωνε η Οκάστη. Καλά δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ, με τις ρωσίδες στα βεζινάδικα, Είσαι αντιδήμαρχος τώρα εσύ, είσαι εσύ να αναλάβεις πόλη. Πότε έγινε αυτός αντιδήμαρχος. Είχαμε εκλογές. Ποιος βγήκε. Χάλια, άσε. Εγώ πάντως δεν τον ψήφισα. Περιμένω απάντηση. Ξαναπες του την ερώτηση. Είσαι αντιδήμαρχος τώρα εσύ. Τα παράπονα στο δήμαρχο. Σιγά μην απασχολώ ολόκληρο δήμαρχο. Στη Βέτα θα τα πω. Άμα πείτε κυρία Βέτα, μάθηκε δήμαρχος. Πώς μάθηκε δήμαρχος. Δήμαρχος βλέπει κυρία Βέτα Τετάρτης. Έτσι εξηγείται για τη δημαρχία. Βλέπει κυρία Βέτα Τετάρτης. Ανοησίες. Ο δήμαρχος και η γυναίκα μου συναντήθηκαν κάνα δύο φορές για επαγγελματικούς λόγους. Ο δήμαρχος είχε θέσει υπό την αιγίδα του μια φιλανθρωπική βραδιά για μια αυτή που έκανε η Βέτα, οργάνωνε μια γιορτή για κάτι θύματα του. Κάτι θύματα, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Όλοι θύματα είμαστε. Να, αυτό. Από εκλογές και μετά όλες τις Τετάρτες. Μικρό διαμέρισμα πίσω από δημαρχείο, απέναντι σπίτι μου. Αυτό είναι σκάνδαλο! Τα έχεις πάρει, Τα έχεις πάρει να λασπολογείς! Πας να μου καταστρέψεις την καριέρα! Είμαι πολύ ταραγμένη, πολύ! Ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα είμαι τόσο πολύ ταραγμένη! Εσύ τι ζόρι τραβάς! Τι ζόρι τραβάω! Εδώ δεν τρέπεται το σύμπαν! Χαίστηκε το σύμπαν και το κρεβάτι του δημάρχου! Χαίστηκε, δεν χαίστηκε! Εκτός ότι συνορεύω με την Αφρική, πρέπει τώρα να θυμηθούμε ότι δεν πήγα και μόνο κουμουνδούρο στη Ρωσίδα. Την πήγα και κι αυτός. Άρα ύποπτη είναι δύο. Και μάλιστα ο δεύτερος μπαινοβγαίνει στο σπίτι της Ιωκάς της Παπαδάμου, είναι συνεταίρος του άντρα της. Και εκτός αυτού, η γυναίκα αυτού μου και ο δήμαρχος, που δεν ξέρω πώς συνδέεται με το φόνο, αλλά θα το βρω. Έχεις εσύ καμία ιδέα. Ζήτα να ξαναγίνουν εκλογές. Ζητώ να επαναληφθούν οι εκλογές. Τα νεύρα μας, μαμά. Μόνο τα νεύρα μας, αγόρι μου. Εδώ τη μία Κυριακή ψηφίζει σαν τη δήμαρχο και την άλλη έρχεται και σε σφάζει. Πρώτα τη Ρωσίδα, μετά εμάς. Λετωνία, είπαμε. Από το σοφιάρο. Ε, Λετωνία. Από την Εστονία δεν είπες ότι είσαι. Καλά, έχεις χάσει τεύχη. Μόλις μάθαμε ότι η Βέτα και ο δήμαρχος συνεδριάζουν σε καρσονιέρα απέναντι από το Δημαρχείο. Πίσω από το Δημαρχείο, απέναντι σπίτι μου. Τι παρακμή. Α, γι' αυτό την έβγαλες προχθές. Για να την ευχαριστήσεις για την αντιδημαρχία. Καλά, αφήστε την Βέτα τώρα. Προέχει η κόμενα του συζύγου της. Βροχή τα έκτακτα απόψε. Ρε, κάτι άκουσε με, γιατί πανί μου, καταλαβαίνεις. Το περίμενα. Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Τι, το ήξερες κι εσύ. Γιατί χωρίς εμένα την είχε. Της πουτάνας! Θα μου στρίψει! Τέλος πάντων, τώρα τελείωσαν όλα. Κάτσια! Όλα! Τελείωσαν, δεν τελείωσαν! Εγώ δεν θα το συγχωρήσω ποτέ! Τι θα κάνεις, θα με αποκληρώσεις. Αποκλήρωσέ μου. Τι λες, παιδί μου, γιατί θα σε αποκληρώσω. Έβγαλε αυτό στα μάτια του και θα αποκληρώσω εσένα. Δεν έβγαλε μόνος του. Βοήθησα κι εγώ. Πώς βοήθησε, τι λέει. Πώς βοήθησες, τι λες. Κοίτα, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Όχι να μπούμε. Όχι να μπούμε. Για διάκουσε, σε παρακαλώ. Ωραία να μπούμε. Εγώ άνοιγα τα πόδια, να έτσι, και το παιδί από εδώ. Έλα παιδί, μέλα να δείξουμε στο πόδι. Αρκετά, μάζεψέ τη. Σε βάζω τον πατέρα σου, κορίτσι μου, θα μου μείνει στα χέρια. Δεν ξέρω ένα πατέρα. Δεν φαντάζομαι να τη απαντήσει. Δεν φαντάζομαι να σου απαντήσει. Τα έχει παίξει τελείω. Καλά σου παραλογίζει ότι εσύ και ο Κοσμάς. Πάνω στον πανικό. Αφού τον άλλον τον μέτρησα στην Καλαμάτα. Ποιον άλλον!
Πού είναι η Καλαμάτα? Νότια. Στην Αφρική. Με μαύρο έχεις μπλέξει. Καστανός. Στα χαρτιά του πάντως. Και είναι πολύ καιρός που είσαι κι αυτός. 6 μήνες. 1,5 χρόνος. Και όσο σας είπε, μαλακίες λέει. 6 μήνες ήταν. 6 μήνες θα δει καιρός παπάρα. Κάτια. Παπάρα εξαντήρηση. Αν συνεχίσει να μιλάει έτσι, εγώ αποχωρώ. Αν συνεχίσει να μιλάς έτσι, κάτσε που ο παπάς αποχωρήσει. Στα τσακίδια. Ποιος παπάς θα αποχωρήσει, δάσκαλα. Αγνόησέ τον. Αγνόησέ τον. Ποιον να αγνοήσω. Όποιο θέλεις. Γιατί τους είπες 1,5 χρόνο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Και τότε πώς το μάθανε. Δεν μάθαμε για σένα και τον Κοσμά. Αλλά. Για τον Κοσμά και την κομμενά του. Εγώ ήμουν η κομμενά του. Η Νεράιδα και ο Πιγκουίνος. Ποιος Πιγκουίνος. Για τον κομμενά του. Η Ρωσίδα! Λετωνίδα είπαμε! Δεν καταλαβαίνω, ποια είναι η Λετωνίδα! Η γκόμενα του Κοσμά! Νάντια! Ξέρει! Τι ξέρει η Κάτια! Νάντια! Κάτια δεν σε λένε! Κάτια γνώριζε η Νάντια, 2 γυναίκες! Γνώρισες εσύ την αισθητικό? Εξόψεως! Εξόψεως μιλάγατε! Τι λέγατε! Για τα μαλλιά! Μια λοσιόν! Μου την είχε συστήσει ένα παιδί στο μαγαζί! Τι λοσιόν! Την Νάντια! Γι' αφού είναι αισθητικό, θα ήξερα να μου πει. Επειδή μαδάω, ξέρεις. Ποιος τη σκότωσε? Ποια? Την αισθητικό! Τη σκότωσαν! Πότε, πού? Το Σάββατο το βράδυ, στα παρτέρια της Βιβής Τερατζάκη. Δίπλα στο αυτόματο πότισμα. Σοβαρά, ποιος το έκανε? Εγώ λέω που είμαι δούρος. Εσύ μήπως θέλεις να μας υποδείξεις κάποιον άλλο? Να ξέρω. Αφού είσαι στον κύκλο της. Εγώ μόνο μια φορά την είδα. Ένα καφέ πιάμε. Τρεις. Στο de facto. Νάντια Τικίλα, εσείς Μαρτίνη. Κι εγώ Σέρβιρα. Ε, τι στο διάλο, της ασφάλειας είσαι. Της ασφάλειας, μην τολμήσεις να τη συλλάβεις. Αχιέλωθη, καθ' όλη τη διάρκεια του φόνου ήταν μαζί μου, στο σπα. Είπα κι εγώ, άντρας να σκουγκαρίζει. Πότε πήγαμε εμείς στο σπα. Είσαι και βλαμμένη. Τι είναι σπα. Βλέπεις, άρχισε τις αναδύσεις κάποια μου, να πας αμέσως να κρυφτείς. Στο εξοχικό μας. Πού είναι το εξοχικό μας. Πουλήθηκε. Σε ποιον. Δεν θυμάμαι. Μάθε ποιος αγόρασε το εξοχικό μας και πήγαινε. Γκρίψω! Πήξαμε στη μαλακία εδώ μέσα. Πήξαμε στη μαλακία εδώ μέσα. Δεν μου λες εγώ είμαι το θέμα, είναι αυτός ο ίδιος. Μην βρίζεις τον άνθρωπό σου, κορίτσι μου. Είναι αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Εκτός από την ηλικιότητα. Όσκαρ Βάιλντ, ανεβάζω το επίπεδο. Ρε κάτια μου, είναι τρελήν όλα ψέματα. Έχουν επαρθεί να με εξοντώσουν οι αντίπαλοι μου. Εγώ την κοπέλα, μόνο μια φορά. Γιατί μπορείς και παραπάνω. Τη νύχτα, τη νύχτα. Λιοκάστη. Σκάσε κι εσύ. Λιοκάστη και οκάστη με σταυτή μου. Σαν το Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνονας δεν ήταν. Φέρνεις ένα κοσοδάνι, θα μας υποχρεώσεις. Άνια, θείο, θέλω κι εγώ. Βήμα μη κάνεις. One year and a half. Με αυτόν τον Βάντραχο! Με αυτόν τον Βάντραχο! Και από πάνω το παιδί μου ύποπτο! Αλλά έπρεπε να το περιμένω! Μέρα νύχτα μέσα στα μαχαίρια! Ξεκινάς από το ψαρονέφρι και καταλήγεις σε άνθρωπο! Θα τρελαθώ! Όχι, δεν θα τρελαθώ! Έχω ήδη τρελαθεί! Αυτό είναι! Έχω ήδη τρελαθεί! Και είμαι στα πρόθυρα! Αν έχεις ήδη τρελαθεί, δεν είσαι στα πρόθυρα. Τα πρόθυρα είναι πριν την τρέλα, μαμά. Προηγούνται. Περνά τα πρόθυρα και μετά τρελαίνεσαι. Εγώ έτσι θέλω. Και τρελή και στα πρόθυρα ταυτόχρονα. Θα πας ένα ζόρι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν είπε αλλά έκανε. Πατραχώμα από στέρα. Θα συνεχίσει να μου μιλά έτσι. Τι θα μου κάνει, θα με σφάξει και εμένα όπω η μανικιουρίστα. Και εσύ γιατί δεν μιλά. Εδώ ήρθε να παρατήσει τον πεθαμένο. Αισθητήρι πια. Δεν κρύβει ζωντανή μου και δεν σα κατέστησε τα νεύρα! Τι σκατά παίρνει, θα σκάσω! Εγώ είμαι να παίρνω τα βουνά! Ρωσίδα γκόμενα, ο Κοσμάς που δεν ξέρει να φτύσει την τσίχλα. Έχει χάρη που αποκλειστεί. Πού, στην ψυχή της Ρωσίδας? Στον άντρα σου. Τον άντρα της να μην τον πιάνει στο στόμα σου. Δεν είσαι άξιος. Σε ποιον άντρα μου? Στον... Ρωμίλος! Καλά, σε σένα ορκίστηκε. Πώς του ήρθε να ορκίσει σε σένα? Κερατάς είναι, όπου θέλει ορκίζεται. Έλα να πάμε μέσα. Πώς σου ήρθε να ορκιστεί στο Ρωμίλο, Κοσμά? Τι είναι ο Ρωμίλος για να ορκίζεσαι πάνω του? Η Παναγία με φοκρατούσα. Όχι, δεν είσαι Παναγία, αυτό είναι το θέμα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είσαι Παναγία, λέει. Με βλέπεις για Παναγία? Τον βλέπεις για Παναγία? Είσαι ηλίθια. Είσαι ηλίθια. Γιατί επειδή είχε ένα καφέ με την κοπέλα. Να αντιαρτική λες εις Μαρτίνη. Σκάσε και εσύ. Απαιτώ να μου εξηγήσεις τι σχέση έχει ο Ρωμίλος με τους
Απαιτώ να μου εξηγήσεις τι σχέση έχει ο Ρωμίλος με τις δρομιές σου. Αρχιοκάσια, αυτή η σχέση δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει, αλλά μπορεί να αποκτήσει. Για απάντησε. Η Νάντια ήταν ερωμένη του. Η Φίνος Φιλμ παρουσιάζει. Ερωμένη του! Η Φίνος Φιλμ! Μήπως εξάπω τους φίλους και να συνεχίζαμε αργότερα. Η Νάντια! Θες να πεις ότι την είχε γκόμενα. Αυτό. Ένα διάλειμμα δεν μπορεί να γίνει. Έτσι θα πάει το βράδυ. Από εγκεφαλικό σε εγκεφαλικό. Καλά εσύ δεν έχεις πεθάνει. Εξακριβωμένο. Ο Ρωμίλος έχει πεθάνει. Είναι εξακριβωμένο. Οι νεκροί δεν έχουν γκόμενες. Εκτός αν η Νάντια ήταν νεκρόφιλη. Τότε ο Ρωμίλος δεν έχει καμία ευθύνη. Και να ήθελε να την αποκρούσει του ήταν αδύνατο. Όταν ζούσε την είχε ερωμένη. Πότε ζούσε. Δεν ήταν πάντα πεθαμένος μαμά, ζούσε κάποτε. Πολύ καιρό. 57 ολόκληρα χρόνια. Τα 30 μαζί σου. Αχ, αλήθεια. Πέρασαν τόσα χρόνια. Απίστευτο. Εσύ συνέχισε. Την ημέρα που μας είδε αυτό στο βενζινάδικο, τη γύρισα από ένα ραντεβού του. Είχε μείνει το αυτοκίνητο του Ρωμίλου από μπαταρία και μου τηλεφώνησε να την κατεβάσει στην πόλη γιατί δεν ήθελε να εκτεθεί στο συνεργείο. Είναι αλήθεια! Η επιθυμία του σώματος ή ο Κάσπη είναι διαταγή για το μυαλό. Όλο αρνούμπες. Αλήθεια! Και εσύ που το ξέρεις. Εσύ μην ανακατεύεσαι, Στέφανε. Εσύ είσαι ένας οργανωπαίκτης. Και εσύ που το ξέρεις. Από την ίδια. Τη Ρωσίδα. Αν ξαναπεί την άδεια Ρωσίδα. Θα με κάνεις, θα με απελάσεις. Πες παιδί μου. Τους είχα δει μια-δυο φορές μαζί. Αλλά ο μπαμπάς ήταν τον ψόφιο. Δεν το είχε αναφέρει ποτέ. Κάποια στιγμή ήρθε η μικρή και με βρήκε. Με ρώταγε διάφορα. Πώς ήταν το πρωί που ξύπναγε και τέτοιες πίπες. Και γιατί δεν ήθελε να ρωτήσει εμένα. Ποιο αρμόδια ήμουνα. Και για σένα με ρώτησε. Της είπες ότι είμαι μόνο 46. Δεν με ρώτησε για την ηλικία σου. Αλλά. Πώς ήταν η σχέση σας. Πώς ήταν. Σε τέρμα. Παρντών. Πώς ήταν η σχέση μας, είπε. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Όχι. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Είχε ωραία φωνή, βραχνή. Όλο για την πατρίδα της μου έλεγε. Ατέλειωτα δάση με σημείδες. Εμείς δάση δεν έχουμε. Έπρεπε να στα πει η Ρωσίδα. Άλλο πράγμα οι σημείδες. Αχ, οι σημείδες. Άλλη ερώτηση. Εγώ θα ρωτήσω. Υπάρχει τίποτα άλλο να μάθουμε. Τότε λέω να πάω να εξαπλώσω. Λύσαξες να βράσεις που λέμε μίσινα. Ιδού τα αποτελέσματα. Βραζιλιάνη που κατατίσαμε. Φέρω τώρα γλυκό. Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Καινούργιες αγάπες γεννιούνται και μια παλιά αποκαλύπτεται. Γιατί το θέμα είναι να μην σταματάς να ερωτεύεσαι όποιον άλλο. Τέλειωσε τη σπινή σκάτια. Τι τέλειωσες. Τα άντα κουτίρια όλα έγλειψα. Ωραία. Θέλει τη γλύψη σου κάτι άλλο. Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς. Είσαι στη καλά τώρα. Εσύ τι λες. Αύριο μια χαρά. Κοιμηθείτε τώρα και ξεχάσετε όλα. Άλλη μέρα αύριο. Καλά κάνατε και διώξατε κύριος Κουσμάς. Κύριος Κουσμάς, πέρδεμα. Εσείς θέλετε ξυπέρδεμα. Άλλους κύριους. Πώς κατά τα καταφέρνω. Όλο με κάτι μαλάκες πάω και μπλέκω. Ή θα είναι παντρεμένη με παιδιά, ή παντρεμένη χωρίς παιδιά. Για μένα πάντα στο παιδί είναι απαγορευμένο. Δεν μπορεί τι κάνετε. Πατέρα δεν βρίσκω, τους παίρνω έτοιμους. Πρώτο ο Καλαματιανός, τώρα ο Βάτραχος. Λες και με έχουν ματιάσει. Τι είναι αυτό με τους παντρεμένους, μου εξηγείς. Μην δω βέρα στο δάχτυλο, υδρώνω ολόκληρο. Πρέπει δείτε ψυχολόγου. Είναι αντιπαντρός. Για πρόβλημά σας δείτε, όχι παντρευτείτε. Άμα κάνω παιδί θα λυθεί το πρόβλημα. Παιδί μιλάτες, ρωτήστηκε η μητέρα σας. Και πού ξέρει ο Κάστη από παιδιά. Πώς, μητέρα. Η ο Κάστη δεν είναι μητέρα, είναι τα νεμοδαρμένα ύψη. Εγώ είμαι μητέρα, γεννημένη για πολύτεκνη. Αλλά τι να σου κάνω που έχουν ματιάσει το κάρμα μου. Θέλει τη ξεματιά σου. Παιδί θέλω. Τότε πρέπει βρείτε ελεύθερου κύριου. Τι νομίζετε, ψάχνω. Τον κόσμο έχω φάει. Σου αρέσουν τα παιδιά, Γιούρι. Πολύ δε σπινείς. Κάτια. Αρέσουν πολύ κάτια. Είσαι υγιής.
Αποταλίνει με. Όχι, λέω, δεν είσαι άρρωστος. Όχι, μόνο λίγο πλάτη, καμιά φορά υγρασία. Η οικογένειά σου. Πίσω η Στόνια. Ούτε εκείνη είναι άρρωστη. Μπα, μόνο ο πατέρας μου πειθαμένος. Το μυαλό σας. Όπως όλα μυαλά. Ωραία. Σου έδειξε κανείς το σπίτι. Μόνο σαλόνι και μέσα κουζίνα. Τις κρεβατοκάμαρες όχι. Όχι. Νιστάζεις. Μπα. Θες να τις δεις. Άλλη μέρα. Δεν σου αρέσω, ε. Όχι, όχι. Αρέσει εμένα πολύ δυσπινής. Πιο πουλή από γυναίκα μου. Είσαι παντρεμένο. Είμαι. Και τότε γιατί δεν φοράς πέρα. Μπλέκεται με το βιτέξ. Κατάλαβα. Ματιασμένη, καλά το είπα. Αν θέλετε όμως, έχω ελεύθερο κύριο σας γνωρίσω. Ιβάν, Ρώσος, δουλεύει υποδομές ηλεκτρικά. Σας ξέρω. Πώς είναι. Ωραίος, ψηλός, αδύνατος. Παντρεμένος. Καθόλου. Παιδιά, κάνει. Ένα σωρό. Θέλετε δίδυ. Δώσε μου το τηλεφωνό του. Και τώρα πάρετε εκείνη. Δεν κοιμηθείς από μαγιούρι. Έγλυφα μέσα, κύριε. Στέφανος. Τι έγλυφες. Κουζίνα, μέσα, χάλια. Και μέσα και έξω. Έξω όχι. Αστέρια έξω. Πολύ ωραία. Πού τέθησε το βαλί. Πολύ καιρός. Κατευθείαν εδώ. Πρώτα που κουρέστηκε μετά Σκόπια. Είσαι παντρεμένος. Βαριέμαι γάμο. Μάλιστα. Είσαστε καλά τώρα. Γιατί ρωτάς. Τα Χριστούγεννα είσαστε χάλια. Όλο μόνο σας γυρνάγατε. Και εσύ που το ξέρεις. Σας έβλεπα πάνω. Όλο δέντρα πάνω κάτω, πάνω κάτω πηγαίνατε. Δεν σε είχα προσέξει. Κανέναν δεν προσέχατε. Μόνο έναν άλλο κύριο, Ξανθό. Την άλλη μέρα τα Χριστούγεννα. Πήγατε μαζί όμως. Όμως. Είσαστε σαν μόνος σας. Όπως και απόψε. Γιατί δεν πάτε μία βόλτα. Μπα, δεν λέει. Δεν χρειάζεται, λέει. Μουγκός πάτε. Ούτε μουγκός λέει. Μπορεί έξω βρείτε κάποιον, μιλήσετε. Τις βαριέμαι τις κουβέντες. Δεν πρέπει βαριέστε. Εσείς νέος άνθρωπος. Έχετε καιρό. Βαρεθείτε γέρος. Η γέρη είναι μια χαρά. Αρέσουν εσένα μεγαλύτερη. Ούτε που ξέρω ποιοι μ' αρέσουν. Εσένα. Αφήστε εγώ. Άλλη φορά πούμε. Όχι εδώ. Πάμε αλλού τότε. Θες να πάμε μαζί μια βόλτα. Δεν ξέρω κύριε. Στέφανος. Εντάξει. Σε μισή ώρα στην Κρασιά θα πάρουμε το αυτοκίνητο της Κάτιας. Εδώ είσαι, αγόρι μου. Ούτε εγώ έχω ύπνο. Από τη μία ο πατέρας με την κομμουνίστρια. Και από την άλλη αθική δίπλα μας. Πες μου την αλήθεια, Στέφανε. Πιστεύεις ότι απειλούμαστε. Δεν νομίζω. Μεσολαβή θάλασσα. Δόξα τω Θεώ. Είναι με αγώνα. Αν και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα φήμη. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, κάθε λαός έχει τη γοητεία του. Και μια και λέμε για λαούς, σχετικά με αυτή την αισθητικό, εσύ το Σάββατο δεν ήσουν εδώ. Ήσουν. Δεν είχες πεταχθεί για τίποτα weekend, σωστά. Έλεος πια! Μη φωνάζεις, παιδί μου, είναι σοβαρό! Κοντζάμπρος ή τα σφάξανε! Και τι θέλεις να κάνω, να τραγουδήσω τη διεθνή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αν ήσουν εδώ, θα σε είχε δει ο Γιώρικ. Πάντως, όπως μας πρέπει να το έκανε, είναι αθώος. Absolutely innocent. Το έγκλημα θέλει μυαλό. Σπαναγόπιτα για να το μαγειρέψει όπως η Κάτια, άρα ούτε η Κάτια πρέπει να το έκανε. Και τον Κουμουδούρο πρέπει να τον απαλλάξω από τις υποψίες. Εκτός αν η Βέτα μάθαινε για το κέρατο του συζύγου της. Αν η Βέτα μάθαινε ότι την κερατώνει ο Κοσμάς, θα μαχαίρωνε την Κάτια. Την Κάτια δεν μπορείς να την μαχαιρώσεις, γνωρίζει από μαχαίρια η Κάτια. Τόσα χρόνια κόβει. Λοιπόν αυτό είναι.
Η Βέτα μαθαίνει για τη Ρωσίδα, τη μαχαιρώνει και ζητάει την κάλυψη του Δημάρχου για να μην αμαυρωθεί η πολιτική καριέρα του Κοσμά. Και μετά που του πόνονται για να επικυρώσουν τη συμφωνία. Probably. Εκτός αν το κλειδί του φόνου το κρατάει ο σύζυγος. Αυτός όμως έχει εξαφανιστεί μαζί με το παιδί. Αλήθεια. Να ρωτήσω τον Γιώργο πόσο χρονών είναι ο Ρήγας, να του στείλω κάτι του παιδιού. Εσύ είσαι καλά, αγόρι μου. Αισθηματικά εννοώ, υπάρχει κάτι. Μια μαλακία. Εγώ ρώτησα αν υπάρχει κάποιος έρωτας για να αποφύγεις τη μαλακία. Στην ηλικία σου είναι πολύ κακόμουστο. Λοιπόν, υπάρχει. Χωρίσαμε. Αχ, κρίμα, κρίμα. Αλλά μπορεί να τα ξαναβρείτε. Είναι ωραία. Έχει προσόντα. Τι προσόντα? Κολλείομαι. Πες παιδί μου στη μάνα μου, λένε χαρή. Πώς τη λένε? Άστο καλύτερα. Γιατί δεν λες παιδί μου κονομάτης, καταζητούμενη είναι. Άστο είπα. Ναρκωτικά. Αυτό είναι. Ναρκωτικά. Εδώ πάνω σε απομακρυφτή, ο ξενώνας είναι σε άγρια κατάσταση. Και έλεγα πως η Βουδαπέστη είναι τόσο ειρηνική χώρα. Ελληνίδα, η κοπέλα λέω. Δεν είναι κοπέλα. Αλλά, όχι αγόρι μου, είσαι σίγουρος. Κόβω το κεφάλι μου. Όχι, αγόρι μου, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό, όχι! Πρόκειται περί λάθους, φοβερού λάθους! Κανένα λάθος, μ' αρέσουν οι άντρες, that's it! Και εκεί δεν τα αποκρίνονται? Δεν έχω παράπονο. Η καθυστέρηση της βάπτισής σου θέλει! Είναι σίγουρη! Βαϊκίας χωρισόνομαι, είναι πολλά, πάρα πολλά! Και εγώ δεν γινόμουν αδερφή αν έμενα 5 χρόνια βάπτιστη! Καλά έκανα τόσα χρόνια και δεν άνοιγα το στόμα μου. Το άνοιγες, αγόρι μου, το άνοιγες. Εκεί που ήθελες, το άνοιγες. Είσαι άνω ποταμών. Και βέβαια είμαι άνω ποταμών. Πώς να μείνω κάτω ποταμό, όταν εκεί που νόμιζα πως έχω γεννήσει κυπουρό, μαθαίνω πως έχω γεννήσει λουλουδού. Δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε άλλο. Με τι πρόσωπο θα πω στην κοινωνία, Χριστέ μου. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να σου θυμίσω, αλλά το θέμα αφορά εμένα και μόνο. Πώς αφορά εσένα και μόνο, αγόρι μου. Εμένα δεν με αφορά. Δεν σε γέννησα εγώ. Ο γιος της Ιωκάς της Παπαδάμου, Μάρια Πισέτσκα, για! Τι να τους προφέρουν! Να τους πεις να κοιτάνε τους δικούς τους γιους. Οι δικοί τους γυναίκες. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Ναι, και ο γιος της Δερατζάκη. Για το γιο δεν ξέρω. Άμα θέλεις να σου πω για τον πατέρα. Για τον πατέρα δεν με ενδιαφέρει, αγόρι μου. Εκείνος το έκανε το χρέος του. Και παντρεύτηκε και γέννησε. Η δική μας η γιαννιά ότι ήταν να δώσουμε, το δώσαμε και με το παραπάνω. Δικαιούμαστε να χαλαρώσουμε τώρα. Άσε μας ρε πάντα. Θα μου πεις πως τον λένε. James. James! Όπως ο James Dean. Αμερικανός είναι. Ιρλανδός. Από την Ιρλανδία. Όχι από τη Σενεγάλη. Τι Σενεγάλη που βγάζει Ιρλανδούς. Μήπως να την κόβαμε τη συζήτηση καλύτερα. Να την κόβαμε, αγόρι μου. Αλλά τι δουλειά κάνει. Ηθοποιός. Ηθοποιός. Του θεάτρου! Του σινεμά! Αχ, κρίμα, κρίμα! Εμένα το θέατρο μου αρέσει! Ω, γε μου! Μη μιλάς πια! Στρέφεις τα μάτια μου μέσα στις ψυχής μου τα κατάβατα! Άμλετ, Γερτρούδη, τι, μόνο εσύ θα ανεβάζεις στο επίπεδο! Πάντως, τον έχω δει! Πορνό βλέπεις! Μια-δυο φορές, τότε πυρομήλου, στο Παλί, σε ένα ξενοδοχείο, με μου πίσω το Ιρλανδό! Πάση φίρμα! Καλά φέρω, που το βρήκες! Συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε. Μην ανησυχείς, εγώ δεν έπαιζα. Τι έκανες, χειροκροτούσες για να τους εθαρρύνεις? Έγραψα τη μουσική σε δύο ταινίες. Τι ταινίες, από αυτές τις ταινίες? Από αυτές. Έχουν μουσική αυτές οι ταινίες? Εγώ νόμισα μόνο από μαχητά. Ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα στα απομαχητά, βγαίνεις εσύ και παίζεις μουσική. Δεν παίζω εκείνη την ώρα, μάνα, την πάω έτοιμη. Πληρώνω καλά. Σε είδος, φαντάζομαι. Σκέψου να το μάθει ο πατέρας σου. Εκεί που είναι δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρεις, αγόρι μου, ποτέ δεν ξέρεις. Ούτε ο Κοσμάς πρέπει να το μάθει. Γιατί τι θα κάνει, θα μου βάλει πρόστιμο. Ο Κοσμάς είναι παλιάς τεχνολογίας. Και η Κάρδουνο δεν είναι σαν και εμένα. Προηγμένη, γι' αυτό please! Καλά, καλά. Πάντως, έχετε χωρίσει με τον James Dean, λέω. Χωρίσατε, δεν χωρίσατε. Δυστυχώς. Οριστικά. Έτσι φαίνεται. Αυτό είναι ευχάριστο! Θέλω να πω, οι χωρισμοί στις μέρες μας έχουν μία γοητεία.
Από την άλλη, η γάμη είναι εντελώς μπανάλ και κυρίως ο μπουφές, όλο τυροκροκέντες, καμία φαντασία. Μα εμείς σχεδιάζαμε να παντρευτούμε. Ποιοι να παντρευτείτε? Εγώ και ο Τζέιμς. Πού να παντρευτείτε? Σε κανένα νησί, λέγαμε. Έχει Βουδαπέστη νησιά. Έχει Ελλάδα. Η εκκλησία στα νησιά είναι σαν τα κουκλόσπιτα, αγόρι μου. Δεν τις έχεις δει στις κάρτες. Και είναι όλες πάνω σε κάτι κατσάβραχα. Σε δημαρχείο θα παντρευόμαστε. Πάρτι crazy! Θα πει το δικό μου το παιδί το γκρο σε δημαρχείο! Γαμπρός δεν θα είσαι. Παίζεται. Ό,τι και να είσαι το δημαρχείο ξέχνα το. Δεν έχει βαρύ όλα αυτά σε δημαρχείο. Ποιος τα φτάς? Τα αυτά θα βάλω στο γάμο σου. Έχω αγοράσει και το ύφασμα από την Γκελάνη. Έτσι δεν είναι που φτιάχνουν και κάτι τσάρια. Anyway, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Στο δικό σου γάμο θα φορέσω τα αυτά και στις κάτσες βεραμάνου σελίδα. Εκτός αν θες να φορέσεις εσύ τα αυτά. Αν θες, εγώ υποχωρώ. Φοβάμαι ότι δεν θα με κολακεύει. Α, μην το πεις αυτό. Ένας γκρι αρζάν τα αυτά. Θες όπως είσαι και ψητός. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ακούω, παιδί μου. Όλα αυτά που λες, έχεις σκεφτεί να τα κατοχυρώσεις. Άμα πουλήσουμε τα δικαιώματα, θα κάνουμε ένα σωρό λεφτά. Τα λεφτά είναι άχρηστα, γλυκέ μου. Το θέμα είναι να σε θέλει η ζωή. Πού πας? Να ξαπλώσω. Να πας, παιδί μου, να πας. Αν είναι να ξαπλώσεις μόνος σου, να πας. Μια ερώτηση ακόμα μόνο. Αυτό για το νερατζάκι είναι τεκμηριωμένο? Με κάθε λεπτομέρεια. Ναι! Μετά θυμίσου να μου πεις. Θεέ μου, τι κόλαση κι αυτή! Από τη μία η Αφρική μπροστά στην πόρτα μας και από την άλλη ολόκληρο ζήσεις, νερατζάκης, τις νύχτες να πέσει την κύλιτα. Ωχ, καημένη Βιβί! Πρώτα ο φόνος και μετά αυτό! Ο νερατζάκης με σατέν γάντι! Δεν την αντέχω αυτή την εικόνα! It makes me ράκος! Εξουθενώνει! Με! Δεν έχει ξημερώσει ακόμα και μαθαίνουμε πως τα φαντάσματα δεν έχουν πλάθη, οπότε καλά θα κάνουμε να ασχολούμαστε με όσους έχουν. Μην παίρνεις το φάντασμα, Χριστιανέ! Αγριεύομαι! Ακούσέ με προσεκτικά! Μισό λεπτό! Να το! Αυτό είναι! Εσύ, Ρωμίλη, τη σκότωσες! Τα χαρτιά μιλάνε! Είναι ολοκάθαρο! Εγώ ήμουν ήδη νεκρός, Ιωκάστη. Οι νεκροί δεν σκοτώνουν. Για όλα σε έχω ικανό. Μα αν και βέβαια από μαχαίρια δεν γνωρίζεις, μόνο από περίστροφα. Αλλά η Δράκουλα είναι σαφής. Τον βλέπεις αυτόν εδώ το γεμάτο με το μουσί. Εσύ είσαι! Και η κοκκινομάλα από κάτω είναι η Νάντια. Η Νάντια δεν ήταν κοκκινομάλα, ήταν ξανθιά. Βαμμένη. Δεν ξέρουμε τι επιδερίζεται. Φυσική ξανθιά, νομίζω. Ναι, και η κοκκινομάλα αυτή εδώ ποια είναι? Η Κίλτα. Ο Νερατζάκης! Μην έχεις και τον Νερατζάκη! Έχεις τρελαθεί, τι είναι αυτά που λες? Έναν άνθρωπο παντρεύτηκα! Έναν άνθρωπο σε όλες τις ανομαλίες μέσα! Με κάνεις να πλήττω. Πάντοτε έπλυνες, καλέ μου. Και τι δεν έκανες για να διασκεδάσεις? Μέχρι που μας έβαλες να σε μαζεύουμε κομμάτι-κομμάτι από τις λαμαρίδες εκείνου του αεροπλάνου. Να έχουμε τον πόνο μας, να έχουμε και το άγχος, να μην σε συναρμολογήσουμε λάθος. Κι όλο έξοδα. Ξέρεις πόσο στήχησε η κηδεία σου? Μια απλή κηδεία ήταν. Απλή κηδεία, είπες να το στείλε σε κατέρωθεν του φερέτρου. Ένα θερμοκήπιο γλαδιόρες μας στήχησες. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Η αγαπημένη σου απάντηση. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα και γίνανε στην πλάτη. Χρόνια ολόκληρα να μιλάω σε μία πλάτη που απομακρύνεται. Τώρα δεν έχω πλάτη να σου γυρίσω. Αλήθεια, θα πρέπει να είναι φρικτό. Συνηθίζεις. Α, εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω λεπτό χωρίς πλάτη. Τόσες εσάρφες άχρηστες. Όλοι. Ο μόνος λόγος που σε λυπάμαι είναι αυτός. Λοιπόν, Ρωμίλε, θα μου πεις ποιος τη σκότωσε. Α, δεν θα συνεννοηθούμε. Πήγαινε φώναξε μου τον Στέφανο. Κύριο Στέφανο, κάτω. Κατέβηκε πλήν το αυτοκίνητο. Τέτοια ώρα. Αναστατώθηκε το παιδί με τόσες αποκαλύψεις. Ο Κοσμάς που είναι? Δεν ξέρω. Μπορεί πήγαινε στο πουλίο. Τι
να κάνεις όρθο πολύ χαράματα. Στείλει λουλούδια σε κυρία. Τις κάτσες δεν τις αρέσουν τα λουλούδια. Μόνο οι πρασινάδες, ιδιαίτερος ο Μαϊντανός. Σε όλες κυρίες αρέσουν. Πρώτα εσάς. Τι εμάς. Τριαντάφυλλα δεν αρέσουν. Αχ ναι, τα μπακαρά. 48 έστειλε κύριος Κουσμάς. Πού. Κυρία Ιουκάσου, πότε. Παλιά είχατε πιθάνει. Στα γενέθλιά μου. 24 λευκά, 24 κόκκινα. 240 ευρώ. Ωραίες σφαίρες. Εσύ που το ξέρεις. Δούλευα ανθοπολείο. Κυρίες Κουσμάς παράγγειλε, έδωσε όνομα. Μετά ξενοδοχείο Εθνική Οδός, ακτή Παλάς. Ένα σκασμό δουλειές έχεις αλλάξει, Γιώργη. Τέλος θα πει στη σύνταξη. Ξενοδοχείο δεν το δούλευα. Πήγε να δω φίλου μου. Η αλήθεια λέει, να σας πάψω. Άσε, πρόλαβαν άλλοι. Γιατί πήγατε με τον Κοσμά στο ακτή Παλάς. Ήταν το μόνο εκτός πόλης. Φρικτό σέρβις, δεν μπορείς να φανταστείς. Και πανάκριβο. Ευτυχώς που η Νάντια έμενε μόνη της και δεν είχατε έξοδα. Το θέμα δεν είναι η Νάντια, αλλά αυτός ο Βάτραχος. Όχι και Βάτραχος ο Κοσμάς. Περισσότερο πουλί θα τον έλεγες. Κίνα ή κάτι τέτοιο. Απορώ ότι του βρήκατε μάνα και κόρη. Βαρύ πουλίου, Βάτραχο. Πόσες φορές πήγαν. Πολλές. Ποιος πλήρωνε. Το εργοστάσιο. Τα περνάγαμε στα έξοδα. Νόμιζα ότι είχα αφήσει πίσω μου μια πραγματική χείρα. Γιατί δεν ήμουν. Έναν ολόκληρο χρόνο κυκλοφορούσα μέσα στο μάχο τα γέρ. Τσότσελι μπλακ! Σαν τη νυχτερίδα. Ευτυχώς που όλες αυτές οι τελετές γίνονται μεσημέρι και με διέκρινα να με συλληπιθούν. Και μετά είπες να του κάτσεις. Τέλος πάντων, τόσα επίγοντα υπάρχουν. Για τον Κοσμά θα μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει πιο επίγοντα από μια χείρα που κερατώνει τον άντρα της. Εγώ τουλάχιστον σε κεράτωσα χείρα. Δεν ζούσες να με δεις να βγάζω τα μάτια μου. Για τελευταία φορά, Ρομίλε, θα μου πεις ποιος σκότωσε τη Ρωσίδα. Λετωνίδα, είπαμε! Σκιάσε κι εσύ! Δεν απαντάς. Εντάξει, λοιπόν. Πλησίασε, Γιούρι. Βλέπεις, δηλαδή, αγάπη μου. Έχει πια ξημερώσει. Όλα βρίσκουν την εξήγησή τους. Και η λύση του μυστηρίου αναγκάζει την Ιωκάστη να βάλει μία τάξη. Μπαμπά, εσύ είσαι. Όχι, ο Κάρι Γκραντ. Όχι και ο Κάρι Γκραντ, αγάπη μου. Εκείνος ήταν θεός. Απίστευτο. Πήγε να με σκοτώσει. Αυτός. Αποπειράθηκε να με δολοφονήσει. Μα τι διάολο έγινε. Μπαμπά, τι κάνεις με το περίστροφο στο χέρι. Πήγε να με σκοτώσει κάποια μου. Να με ξεκάνει. Ο μπαμπάς. Γιατί. Μπαμπά. Μπαμπάκια. Καλά τους κάνετε έτσι. Πρώτη φορά τον βλέπετε. Ζει ο μπαμπάς. Μη λες τα κλαμάρες, παιδί μου. Μπροστά ήσουν όταν το θάψαμε. Και αυτός εδώ. Ένας ζωοφόρος. Ένας οφέλος. Πήγε να με σκοτώσει, σας λέω. Καλά πώς, αφού είναι πεθαμένο. Καλά αυτό για το θέμα μας τώρα. Σας λέω ότι παραλίγο θα με σκότωνε και εσείς ασχολείστε με το θάνατό του. Μιχαλίδα, τι σκατά του βρήκες, μπορείς να μου πεις αυτός είναι Σαββάτραχος. Ποιος είναι Σαββάτραχος. Τι είναι Μιχαλίδα. Ποιος είναι Σαββάτραχος. Ο Κοσμάς, ποιος άλλος. Τώρα ο Κοσμάς. Παναγία μου, θα τρελαθώ. Αληθινός φαίνεται. Πώς κατά ζωντάνεψε. Ψυχραιμία, παιδί μου. Το πρώτο κεφαλικό είναι δύσκολο. Μετά σε ντυθίσεις. Θα μου πει κανείς είναι Μιχαλίδα. Πήγαινε πρέσον, θέλω να τον δω. Να ξαναμιλήσω εγώ στον Κοσμά. Ας τι έπαιξε. Μίλησα. Γιωκάστη όλους. Έφθανος. Ρομίλε. Να σε κάτω. Να κάτσω, να κάτσω. Δεν μου λες Κοσμά. Τι είναι Μιχαλίδα. Άπιστη γυναίκα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κάτω. Ας τον μπαμπά, δεν αξίζει τον κόπο. Καλά σου λέει, βρε αγάπη μου. Είσαι εσύ τώρα πεθαμένος άνθρωπος, θα σε τρέχει στις ασφάλειες. Στέφανε, πάρου το όπλο. Είσαι ο ηλίθιόνι. Ρομίλε. Αν αναστήθηκες μόνο και μόνο για να μας βρήσεις. Καλά, εσύ δεν είσαι πεθαμένος. Είδες, ζωή, όλα εκπλήξεις. Γλίτωσες. Δεν είναι της παρούσης. Καλά, αν γλίτωσε, εμείς ποιον θάψαμε. Και το έλεγα, πότε με τα πτώματα θα γίνει μπέρδεμα. Έπρεπε να προσέξεις την αναγνώριση. Τι να προσέξω, όλοι καψαλισμένοι ήτανε. Μπορείτε να σκάσετε. Το θέμα δεν είμαι εγώ, αλλά αυτός. Αυτόν μην τον λαμβάνεις υπόψη σου. Χωρίσαμε. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά. Είναι επικίνδυνος εγκληματίας. Το ήξερα! I knew it! Την καλύτερη αισθητικό, ρε! Την κόμενα του άντρα μου!
την ερωμένη του πεθαμένου! Πώς φόρεσες! Η Οκάσια συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Με απειλείς! Βρισκόμαστε ενώπιον με έναν δολοφόνο και απειλείς εμένα, Μιχαλίδε! Δεν είναι δολοφόνος, απατεώνας είναι. Ρομίλε με προσβάλλεις. Σου είπα εγώ να σου το δεις. Γιατί είναι απατεώνας? Γιατί έχει κάνει την επιχείρηση μπορντέλο. Μας έχει χρεώσει ως το λαιμό. Και αντί να κοιτάξει πώς να ξεχρεώσουμε, ετοιμάζεται να τη βγάλει βόλτα. Και εσείς είστε έτοιμοι να υπογράψετε βόδια. Ρομίλε, σε παρακαλώ πολύ, πρόσεξε τους χαρακτηρισμούς σου. Εμένα στο σχολείο με λέγανε γαζέλα. Για να τους σώσω το κάνω. Το λειτουργικό κόστος εκεί θα μειωθεί στο 1/3. Σε λιγότερο από 3 χρόνια θα είχαμε αποπληρώσει τα χρέη και θα είχαμε κέρδη. Κερδοφόρητη να την κάνω. Όχι για μένα, για αυτούς. Πρέπει να παραδεχτείς ότι έχει ευαισθησίες. Μόνο που αυτοί δεν θα μάθουν ποτέ για τα κέρδη. Θα την παρουσιάζει συνέχεια με παθητικό. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σε ελέγχει κανείς. Μέχρι στο τέλος θα τους πείσεις να στην πουλήσουν για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν μου λες, μόνος το σκέφτηκες όλο αυτό? Ή το ξεσήκωσε από την εκπαιδευτική τηλεόραση? Ρασπούτιν! Κοίτα μαγιέ στο μάτραχο! Είσαι τρελή! Ακούτε τι λέει ένας πεθαμένος! Ρομίλε, δεν έχεις κανένα δικαίωμα, δεν με κατηγορείς με τις αποδείξεις! Αν ξαναπατήσεις εδώ μέσα, πες στη Βέτα να βράσει στάρι για τα κόλληβά σου. Αν είναι ευκαιρή. Εσύ παρά είναι αγούλο τσέτο. Αν δεν πρέπει να ρίξω το στόμα μου. Σαν τη σπιρουέτα. Πρόσεχε το χέρι σου, αγόρι μου. Ποιο θα πέσει στου Ιρλανδού αν δεν πάρει τίποτα. Ρομίλα, δεν έχει πρέπει να σταματήσει αν προσάρει τι ανυπόστατε κατηγορίε. Στο εργοστάσιο δεν θα ξαναπατήσει. Δεν είμαστε καλά. Ποιο θα διευθύνει. Υπάρχει άνθρωπο. Αν εννοεί εμένα, αύριο ξαναγυρίζω που θα πέσει. Σιγά μην εννοώ εσένα. Εγώ δυνατό. Μόνο και μόνο η ιδέα να κουμαντάρω τόσα τ-shirt σε μια άγνωστη Ήπειρο που με την κατάθλιψη. Υπάρχει ο Γιούρι. Αυτός. Αυτός. Χάρμα. Λοιπόν, εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι αυτός ο νεαρός θα κάνει καριέρα. Ο Ρώσος διευθυντής, πας καλά. Δεν είναι Ρώσος, είναι από τον Ταλίν Εστόνια. Και θα θέλουμε την Εστονία να διευθύνει τα εργοστάσια μας. Εγώ αποφασίζω. Εσύ είσαι πεθαμένος. Πεθαμένος. Ρομπίνε, δεν μπορεί να εμπιστευτεί στα εργοστάσια στα χέρια ενός αγνώστου. Δεν είναι άγνωστος. Γιατί τον ήξερες από χτες? Ναι. Από πού? Από ταξίδι. Καθόμουν δίπλα του. Πού δίπλα του? Αεροπλάνο που γύρναγε από Μακεδονία. Από πού γύρναγε? Το αεροπλάνο που έπεσε. Μάλιστα που γύρναγε από Μακεδονία. Καλά, πώς έγινε αυτό? Έφυγε από τη Μακεδονία και γύρναγε από τη Μακεδονία. Τα Σκόπια εννοεί το καθήκη. Ποια εννοεί? Ας το αργότερα. Από το αεροπλάνο που έπεσε, δεν έμεινε κανείς ζωντανός. Εκτός ημένα. Πώς έγινε αυτό, πήδηξες? Δεν ξέρω. Μη χειρότερα. Μας δουλεύει, είναι φανερό ότι μας δουλεύει. Βλέπεις ποιο πάει να βάζει διευθυντή, βλέπεις, ένα μυθομανί. Αλήθεια λέει, σε όλο το ταξίδι καθόταν δίπλα μου. Πιάσε μη κουβέντα. Κύριος Ρομίλους μου μίλαγε για οικογένειά του. Κύριος Στέφανος Πιάτας, κυρία Κάτια μαγείρευα. Πολύ αγαπάει κύριος Ρομίλους. Μετά είπε με να έρθω δουλέψει εδώ, γιατί σπίτι σας χάλια και κάποιος χρειάζεται καθαρίσει. Για μένα δεν είπε. Τελευταία λέξη. Αχ, αλήθεια, τι είπε. Γιοκάστη χέστα. Δεν με χέσω. Καλά, και τον έπεσε το αεροπλάνο σου που πήγες. Γυρνούσα εδώ, εκεί. Τι τραγωδία. Και σε περιμάζεψαν τίποτα βοσκοί. Για τα λύκα. Τι τραγωδία. Σου φέρθηκαν καλά επιμένες. Καλοκαίρι σου με το μάζεψε. Α, ναι, σωστά. Σου φέρθηκε καλά. Μια χαρά τον περιποιηθήκανε, αδερφάρα. Σε παρακαλώ πολύ, πρόσεξε πώς μιλάς στο γιο μου. Και θα πάρεις το Πουστρώνη να γίνει διευθυντής. Ποιος είναι Πουστρώνη? Α, τίποτα, τίποτα. Μια φημή για τον Νερατζά. Για τον Νερατζά, επειδή του αρέσει πολύ η Ρίτα Χέιβο. Για ρωτήστε το γιο σας, πού ήταν χτες το βράδυ? Έξω ήταν, βγήκε να ξεσκάσει. Με ποιον ξέρει? Τι πέντε, ξέρω, με τον Γιούρι. Α, και τι κάνανε, ξέρει? Γυρίζανε ταινία. Τι ταινία? Τι ταινία γυρίζατε? Ένα πολεμικό. Τα κανόνια του Ναβαρόνι. Στην παραλία ήταν καμπορεμότσο στο αυτοκίνητο της Κάτια. Τι κάνανε? Ο Στέφανος κι αυτός εδώ είσαι σίγουρος? Λυσάξανε το βράδυ. Αυτό πια εσύ το ήξερες? Ε, κοίταξε τώρα. Μια συμπάθεια του Στέφανου προς τους ξένους, όσο να είναι, την είχα διακρίνει. Είναι αλήθεια, Στέφανε? Αλήθεια είναι, παπά. Μ' αρέσουν οι άντρες. Και εκείνοι ανταποκρίνονται. Έτσι δεν είναι, Στέφανέλα. Αν είναι δυνατόν, ο γιος μου στην παραλία.
Εγώ είπα πάμε σπίτι μου, αλλά βαριόταν. Βρήκατε να παρκάρετε στην παραλία. Μάλιστα. Είναι Δευτέρα γι' αυτό. Και πού ήθελες να πάτε, στο Ακτή Παλάς. Θυμάσαι το σέβης του, φρίκι. Άσε τα σεντόνια του, Τρισάντια. Μη μου τα θυμίζεις, παιδί μου, σε παρακαλώ. Τα ξέρεις τα σεντόνια του. Κάτι κρέμε καφέρα ή δεν είναι. Έχεις πάει κι εσύ στο Ακτή Παλάς. Μη γίνεσαι αδιάκριτη κάποια μου. Έχω κι εγώ την ιστορία μου. Με ποιον πήγες. Κάποιος κάπου κάποτε στην καρδιά μου μίλησε. Με στοργή και ανότητα και λατρεία τόση. Με κύριος Κοσμάς. Κόψε τις μπούρδες, Γιούρι. Γιούρι καθόλου μπούρδες. Κυρία Ιωκάστη και κύριος Κοσμάς was in love. Νιχάλη με ίδιο. Μαγιά μου! Καλά, γράφουμε ιστορία απόψε. Αλήθεια λέει. Γιούρι, μόνο αλήθεια. Αλήθεια λέει. Κάποιος κάπου κάποτε, που να το θυμάμαι. Καλά εσύ με αυτόν. Είναι δυνατόν. Ήθελα μια περιπέτεια. Όλες οι άλλες είχανε. Καλά και... Δεν ήθελα να παρεξηγηθώ. Καλά και βρήκες τον Κοσμά. Αφού βρήκα πρόχειρο χρυσό μου. Ρε άχρηστε με τη μάνα μου. Κινδύνευε να παρεξηγηθεί. Έπρεπε να τη βοηθήσω. Μόνο η Σάσα. Εγώ έχω γούστο. Ναι, το βλέπουμε. Καλά ρε. Πάμε καλά εδώ μέσα. Γαμώ τα ριζότα που γαμώ. Η μάνα μου κι εγώ με τον ίδιο... Βάτραχο. Βάτραχο. Δεν είναι καταπληκτικό. Όπως εκείνο το σύριαλ, μάνα και κόρη στα δίχτυα του ίδιου άντρα. Κατά βάθος κάποια μου είμαστε δύο τραγικές ηρωίδες. Δύο γελίες είμαστε. Σε παρακαλώ, εγώ είμαι τραγική. Και είχα πεθυμίσει τόσο μία τραγωδία. Αλήθεια πως ζουν ακόμη. Γελίες, καλά το λες. Αυτή είναι γελία. Εγώ είμαι τραγική. Σαν την Ιφηγένεια, θυμάσαι αγάπη μου. Ήταν τόσο αδύνατη, με εκείνες τις μπούκλες που φωσφόριζα. Τι κρίμα που μετά την πετσοκόψαμε. Όπως ακριβώς τη Ρωσίδα, just the same murder. Εγώ λέω να πάμε με τρόπο και να τη τραβήξουμε τα σωληνάκια. Έλεγε πάμε μέσα φτιάξουμε ποτά. Πουθενά δεν θα πάτε. Ο ένας στις παραλίες και η άλλη με έναν βάτραχο. Τα έχω χαμένα. Ας έμενες πεθαμένος. Τελείωσε με τον Κοσμά μπαμπά. Τώρα θα κάνω παιδί. Τι παιδί, παιδί. Κορίτσι θα είναι. Με ποιον. Με τον Ιβάν. Ποιον Ιβάν. Τον Ιβάν τον τρομερό. Κι άλλος κόκκινος. Τι κόκκινος, Ινδιανός. Ρώσος. Αλλά ζει εδώ. Κι αυτός. Καλά, αυτή η χώρα δεν μπορεί να κάτσει σπίτι της. Συνεχώς κατακινείται. Μη μου πεις ότι είναι κι αυτός αισθητικός. Και σκουδουμές ηλεκτρικά. Και θα πάει να γεννήσει το παιδί ενός αεροδακού. Όχι, θα γέννακα το παιδί του Μαλάκα. Το παιδί του Μαλάκα θα ήταν Έλληνας. Μακεδόνας. Ρε άντε μάλιστα στα σάλια σου. Ο Μακεδόνας δεν είναι Έλληνας. Στα Σκόπια δεν έχουν την ίδια γνώμη. Τα Σκόπια δεν είναι Μακεδονία. Είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σκόπια ή Φύρο. Που έφυγε το αεροπλάνο τον μπαμπά. Πού είναι όλες αυτές οι χώρες. Δίπλα μας. Και οι τρεις. Γιούρι το χάρτη. Τι του δες το χάρτη. Θέλω να έχω εικόνα. Κράτα τον. Έτσι. Πλησιάστε. Λοιπόν, λέμε, δείτε με. Εσύ πρώτα, Στέφανε. Εμείς πού είμαστε. Εδώ. Και εδώ είναι η Αφρική. Πολύ θάλασσα, όντως. Και εδώ είναι τα Σκόπια. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Φύρο. Που έφυγε το αεροπλάνο. Α, μάλιστα. Εσύ, Γιούρι. Ταλίν, Εστόνια. Εδώ. Και αυτός ο πατέρας του παιδιού της Κάτσας, τέλος πάντων. Ιβάν. Από μέσα Ρωσία. Βλαδιβοστό. Εδώ. Αχ, κατάλαβα. Από την πατρίδα των τηγανιών. Τα γουόκ τα φτιάχνουν στην Κίνα, μαμά. Εδώ. Α, ναι, σωστά. Τα γουόκ τα φτιάχνουν στην Κίνα και τις τσόντες στην Ιρλανδία, Στέφανε. Στην Βουδαπέστη, εδώ. Ναι, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι Ιρλανδός. Δουβλίνο. Μικρός που είναι ο κόσμος. Εσύ, Ρομίγε, δεν μας είπες που είσαι. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Εδώσε μας μια ένδειξη, έστω βουνό, θάλασσα, κάτι. Καλά. Τότε πες μας ποιος σκότωσε τη Ρωσίδα. Μπορείς να σταματήσεις αυτή την ιστορία. Όχι, δεν μπορώ. Ένα όνομα ζήτησα. Ένα όνομα. Και ανταυτού αυτού με αυτό το καταλαβόμαστε. Σίγουρα πάνε και έρχονται. Πεθαμένοι ανασένονται. Φωνιάδες κυκλοφορούνται ελεύθεροι. Να μην μείνει στο τέλος ούτε μια αισθητικό σόφια. Δεν θέλω ενοχλήσω. Νάντια. 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 Όλοι μαζί τώρα. Νάντια. Η
είναι δείπνο. Είναι η Δευτέρα παρουσία. Εσύ την έφερες. Εσύ κατευθείαν από το πίπτο εξώτερο για να δεχτεί και φύγεις. Ρομίλα. Είσαι καλά, Νάντια. Καλά. Μόνο λίγο πόδι μου. Εσύ. Ας τα λέμε καλά. Αυτός. Γιος σου. Γιος μου τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Πολύ ωραίος. Δεν είναι και τα μούτρα σου. Τον έχουμε λογοδώσει. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, κορίτσι μου. Άπαξ και σε σφάξανε τα κομμενικά τέρμα. Άρχισε κάποια για δίαιτα πάλι. Χρειάζομαι εγώ δίαιτα. Οι οκάστοι δεν φέρονται στους καλεσμένους. Εγώ δεν κάλεσα κανένα. Μόλις σας ήρθατε και μου κάνατε το σαλόνι νεκροτομείο. Εγώ κάλεσα, Νάντια. Έπρεπε να το περιμένω. Έχεις ειδικότητα στους πεθαμένους. Χάλια νεύρα της. Και νεύρα και νύχια, χάλια. Χάλια βέβαια! Αφού πήγες και σφάχτηκες. Πού να βρω άνθρωπο για το μανικιούρ? Ποιος σφάχτηκε? Εσύ! Δεν σε δολοφόνησαν? Ποιος το έκανε, γλυκιά μου? Ποιος είναι ο δολοφόνος? Εγώ ζωντανή, κυρία Λιουκάστη. Ζωντανή για ενδύες ολόκληρο πτώμα. Ζωντανή, ορκίζομαι. Και πώς βρέθηκε το πτώμα σου στα παρτέλια της Βιβής? Έπεισα. Κατέβαινα σκάλες. Πήγα, κυρία Βιβή, κάνω μάσκα. Τι μάσκα της έκανες? Μήλο, αχλάδι, νερατζιά και δυο ασπράδια. Μαρέγκα. Αναπράγματα. Τάγματα. Τάγματα. Κουκούτσια ανοίγουν δέρμα τέλει. Θέλω. Σκασμός θέλαμε. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Και εγώ τι θέλω. Παρακάτω τώρα. Πάνακα, αν του πιάστηκε τα κούνι. Μαύρο πέδιλο. Πολύ ψηλό. Δώρο κύριος Κουσμάς, πρωτοχρονιά. Έτσι που σαν πόδι, γλίστριμα. Μετά ήρθε Λάζλο και πήγε εμένα νοσοκομείο. Ποιος είναι ο Λάζλο? Κυπουρός κυρίας Βιβής, Ρουμανία. Πολύ ωραίος. Ποια είναι η Ρουμανία και άλλη Μακεδονία? Εδώ. Εσύ και αυτός ο... Λάζλο Ρουμανία. Πολύ ωραίος. Ναι. Εσείς πήρατε Ιβάν, τέλος. Καλά σου λέει. Κι άμα δεν γεννάει. Όλα κάνει Ιβάν. Και ο Λάζλο είστε... Εγώ και Λάζλο. Όχι, Ρομίλο. Μόνο φίλοι. Πολύ καλό παιδί. Όταν πέθανες, όλο λουλούδι από εκεί που ο κυρίας Βιβής έδινε εμένα και σου έφερνε τάφο. Έχουμε τίποτα σε χάπι. Αλλά πολύ δυνατό να με βυθίσει. Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Σωστά. Έχουμε να μετρηθούμε. Είσαι βέβαιη ότι ζεις? Ζω, μάλιστα. Για σήκω. Γύρνα να δω. Η πλάτη είναι στη θέση της, μάλιστα. Οπότε έχουμε και λέμε. Έξι ζωντανοί, ένας πεθαμένος και μία τραυματίας. Μάλιστα. Οπότε η Βιβή Νερατζάκη με παραπλάνησε. Μου έδωσε λάθος πληροφορίες. Μάλιστα. Και εδώ τι θέλεις? Γιούρι ειδοποίησε. Έρθω εδώ, Ρομίλο. Άμα θες δεις Ρομίλο, πας αύριο με πρωταφείο. Απόψε είναι με την οικογένειά του. Και εγώ, η οικογένειά του είναι. Μητέρα παιδιού. Ποιο παιδί? Ρομίλο. Ρομίλο δεν μιλάς. Είναι η μητέρα σου, λέει. Η παιδί παπαδά μου. Η πεθερά μου. Γιατί δεν πέφτει σε κόμμα? Σε κόμμα είναι εδώ και χρόνια. Όχι, όχι, κυρία. Άλλου παιδιού. Ρίγα. Του Ρίγα. Ρίγα, ναι. Γιαγιά του. Είσαι γιαγιά του Ρίγα. Μαμά του. Και ήρθα μείνει στο Ρομίλο για Ρομίλο. Τώρα εγώ πρέπει να καταλάβω. Νάντια θέλει, λέει, ότι έχει παιδί με κύριο Ρομίλο, που λένε και αυτό Ρομίλο, όπως μπαμπά του. Αυτό. Έχω μείνει speechless. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το έργο. Σοβαρά το λες, παιδί με τον μπαμπά? Ρομίλο, 3 χρόνια ηλικία. 2 μωρά, τέλεια. Τώρα είναι Ρίγα με μαμά μου, αλλά φέρω εδώ. Πού εδώ? Εδώ, εδώ. Δεν έχουμε παιδικό. Ελλάδα. Κινδυνεύει. Να το σφάξουνε. Χάσει περιουσία του. Μερίδιο εργοστάσιο. Πρέπει γράψετε πριν κύριος Κουσμάς διώξει εργοστάσιο Βουλγαρία. Για όλα είσαι ενημερωμένη. Είμαι, μάλιστα. Εργοστάσιο πάει Βουλγαρία. Κύριος Κουσμάς μαζέψει κέρδη, αλλά πει μόνο ζημιά, αγοράσει από εσάς. Μικρός Ρομίλος που θα έχει τίποτα μετά.
Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Άκου, Γιούρι. Τα ήξερες κι εσύ? Μάλιστα. Άκουσα κύριος Κουσμάς μιλούσε σε κινητό του Βουλγαρία. Ξέρει κόσμο εκεί. Λουκουπίνης κάτι. Και γιατί δεν μας τα έλεγες εσύ από την αρχή? Έπρεπε να ξυπνήσεις τον πεθαμένο. Εγώ ξένους, δεν θα πιστεύατε. Έπρεπε, μάθετε αλλιώς. Λοιπόν, παιδιά, φάγαμε καλά, ήπιαμε καλά, καλέσαμε και κορδέματα. Ρωμίλε, καλή ψυχή. Νάντια, κορίτσι μου, να σου ζήσει. Ναι, καημένη, πληγώθηκε πολύ. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Καλά έφευγα. Πότε θα φέρεις το παιδί εδώ? Άλλο μήνα. Μην θα μείνετε. Πιάσω νέο σπίτι, πιο μεγάλο. Θέλεις να μείνουμε μαζί? Θα σε βοηθήσω να το μεγαλώσεις. Δεν πειράζει εσένα που... Γιατί πειράζει εσένα? Δεν ξέρω. Κόσμος μπορεί πει. Χες τον κόσμο. Άμα χες ο κόσμο, εντάξει. Και Ιβάν. Μαζί μας, ε. Α, Ιβάν, καλό παιδί. Μείνετε κι εσύ με αυτούς? Εγώ έχω τις σπουδές μου. Βουδαπέστη. Βουδαπέστη. Ωραία. Έχεις πάει? Όχι. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί? Αλήθεια. Ε, τι πλάκα. Μια χαρά θα περάσουμε. Ωραία, τέλος, δεν μπορείτε πείτε. Όπως το πάρεις. Εμένα αρέσει. Εγώ λέω να πηγαίνω. Στο καλό, αγάπη μου, στο καλό. Αν με ξαναχρειαστείς... Θα έρθω να σε βρω. Μην ανησυχείς. Αλλά μάλλον θα αργήσω. Έχω τόσες υποχρεώσεις. Πρέπει να βάλω μια τάξη. Άρα, Μίλε, πριν φύγεις, μου φέρνεις το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Έτσι, Τζάρλι. Au revoir. Η κυρία ζήσει νερά τζάκι. Φώναξε την κυρία σου, παιδί μου. Η οκάστη παπαδά μου. Να ξυπνήσει. Είναι επίγον. Καλώς. Όταν ξυπνήσει, να της πεις ότι ο άντρας της το παίρνει αποδεδειγμένα. Ωραίο τέλος, δεν μπορείτε να μπείτε. Τι πράγμα? Τους είπατε? Αυτά δεν μπορούν να συμβούν. Μα εδώ είναι θέατρο και όλα μπορούν να συμβούν. Καλό σας βράδυ. Yeah, that's it.